ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Μεγάλα αφιερώματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένο σε έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, που στο Συναξάρι τον βρίσκουμε ως φιλόσοφο. Πρόκειται λοιπόν για τον Άγιο Ιουστίνο, τον φιλόσοφο, τον μάρτυρα, ο οποίος έζησε και έδρασε στα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Περισσότερα όμως για τη ζωή, τη δράση του, την ιστορία του, την εποχή του θα μας πούν οι σημερινοί μας καλεσμένοι, ξεκινώντας από τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, χαίρετε. Γεια σας. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι αυτός ο Άγιος Ιουστίνος, ο οποίος εκτός από μάρτυρας και ομολογητής, έχει και την ονομασία φιλόσοφος. Η ονομασία φιλόσοφος είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ξέρετε δεν είναι χαρακτηριστικό ιδιότητας, αλλά είναι χαρακτηριστικό της επαγγελματικής του ενασχόλησης. Δηλαδή ασκούσε το επάγγελμα του φιλοσόφου. Και το επάγγελμα του φιλοσόφου έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση της εποχής εκείνης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτή είναι η σημασία του και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ασφάλως ασχολείται με την φιλοσοφία όπως την κατανοούμε σήμερα, αλλά η φιλοσοφία έχει να κάνει με την ανώτερη εκπαίδευση που παρήχεται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και που κατά βάση ήταν μια ιδιωτική εκπαίδευση. Υπήρχε και η δημόσια εκπαίδευση με τα μεγάλα δημόσια εκπαιδευτήρια, αλλά ήταν ιδιωτική εκπαίδευση. Και αυτή την ιδιωτική εκπαίδευση ασκούσε το συγκεκριμένο πρόσωπο και Άγιος της Εκκλησίας μας και μάρτυρας. Έζησε λοιπόν ο Άγιος Ιουστίνος το 1ο αιώνα, τον 2ο αιώνα μάλλον, έτσι. Το 2ο αιώνα. Και η Εκκλησία μας τον τιμά την 1η Ιουνίου. Την 1η Ιουνίου, ακριβώς. Για δώστε μας λοιπόν κάποια στοιχεία για το πρόσωπο αυτό. Ξέρετε, το πρόσωπο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι έχει μια ιστορία που ασφαλώς ξεκινά από την περιοχή κατά πάσα πιθανότητα τη σημερινή Ναμπλούς της Παλαιστίνης και εκεί γεννιέται από Ρωμαίους γονείς, προερχόταν από το παγανιστικό χώρο, δεν προερχόταν από τον Ιουδαϊκό.
και το γεγονός ότι γεννιέται σε αυτή την περιοχή δείχνει ότι αρχίζει και αποκτά μια ιδιαίτερη σχέση με ό,τι είχε να κάνει με την Ιουδαϊκή παράδοση. Τη βλέπει ως εξωτερικός Κρήτης. Ακολουθεί σπουδές οι οποίες ολοκληρώνονται στην Αθήνα, προχωρά στην Έφεσο και καταλήγει στη Ρώμη. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα της εποχής του που κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι. Το περίεργο είναι η διαδρομή του. Η διαδρομή είναι ότι ως νέος αναζητά τη γνώση από ένα στοϊκό φιλόσοφο, από ένα Πυθαγόριο, κάνει ένα κύκλο μεταξύ διδασκάλων για να γνωρίσει το Θεό, δεν τον γνωρίζει, φτάνει σε έναν νεοπλατωνικό, με τον οποίο αρχίζει πια και έχει την ελπίδα ότι θα γνωρίσει το Θεό, αλλά και πάλι βρίσκεται μπροστά σε ένα διέξοδο. Και ο ίδιος τους διαλόγους του, στην απολογία του, περιγράφει ακριβώς την εμπειρία του, όπου στην παραλία της Εφέσου κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζει έναν γέροντα πνευματικό, ο οποίος εκεί του διδάσκει την πραγματική φιλοσοφία, που δεν είναι τίποτα άλλο από την χριστιανική πίστη. Και αυτό γίνεται περίπου μεταξύ του 130 με 135 μετά Χριστόν, στη μέση ακριβώς του δεύτερου χριστιανικού αιώνα. Και εισέρχεται στην χριστιανική πίστη. Και το βασικό του στοιχείο είναι ότι εκεί βλέπει την σημασία που την επιβεβαίωση στον πρόσωπο του Χριστού των όσων είχαν διδάξει οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή η επιβεβαίωση είναι εξαιρετικά σημαντική για το πρόσωπό του και έτσι ξεκινάει μια λαμπρή σταδιοδρομία που θα καταλήξει στη Ρώμη, όπου θα δημιουργήσει και μια δική του φιλοσοφική σχολή, ένα δικό του εκπαιδευτήριο, όπου θα διδάξει, και είναι περίεργο ότι εκτός από χριστιανούς έχει και μη χριστιανούς, έχει και ειδωλολάτρες και παγανιστές μαθητές. Αυτό δείχνει ότι είχε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά είναι σαφές ότι είναι ο πρώτος ο οποίος πια διδάσκει μια χριστιανική, αν θέλετε, φιλοσοφία, και διδάσκει ως χριστιανός. Είναι η πρώτη σημαντική, πάρα πολύ σημαντική κίνηση που ο ίδιος κάνει. Και αυτό θα τον αφήσει και στην ιστορία. Γίνεται λοιπόν φιλόσοφος, ψάχνει τη φιλοσοφία, την έχει από μικρός την αναζήτηση αυτή. Περνάει, όπως μας είπατε, από πάρα πολλούς φιλοσοφικά μάλλον ρεύματα που υπάρχουν την εποχή εκείνη. Μεγάλωσε και γεννήθηκε μεν στην περιοχή της Παλαιστίνης, στη σημερινή Ναμπλούς, αλλά πρέπει να πέρασε και από την Αθήνα, κύριε Παναγιωτόπουλε, έτσι. Οι σπουδές ήταν στην Αθήνα και όλα δείχνουν ότι εδώ γίνονται οι πραγματικές του αναζητήσεις. Η Αθήνα, εξάλλου, και την εποχή έχει συγκεντρώνει σπουδαίους φιλοσόφους. Είναι η σχολή των Αθηνών, είναι ένα σημαντικό πνευματικό κέντρο, το οποίο θα συνεχίσει να είναι για πάρα πολλά χρόνια ένα σημαντικό εκπαιδευτήριο για αιώνες. Η έδρα όμως της αυτοκρατορίας είναι η Ρώμη. Και εκεί καταλήγει, και όπως εκεί καταλήγαν όλα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στη Ρώμη, όπως λέμε ακόμα και σήμερα. Επομένως καταλήγει στη Ρώμη. Είναι σημαντική προσωπικότητα. Ξέρετε, ο μάρτυρας Ιουστίνος και φιλόσοφος Άγιος Εκκλησίας μας κάνει μια πρώτη ουσιαστική προσέγγιση της έννοιας του σπερματικού λόγου. Ότι κομμάτια της αλήθειας, τις οποίες θα αποκαλύψει ο ίδιος ο Χριστός, μέσα έχουν ήδη υπάρχουν μέσα στο συγγραφικό έργο των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, κομμάτια αυτής της αλήθειας, η οποία αποκαλύπτεται στην ολότητά της από τον ίδιο τον Χριστό με την ασάρκωσή του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Και αυτά τα οποία οι φιλόσοφοι καλλιεργούν και λένε και αναζητούν και φτάνουν μέσα από την σκέψη, έρχονται ως ένα αποτέλεσμα μιας άλλης σχέσης με τα πράγματα και με τους ανθρώπους και καταλήγουν στη χριστιανική πίστη. Ξέρετε, ο Ιουστίνος κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μεταφέρει την θεολογία της Εκκλησίας απέναντι στην κοσμολογία που είχαν
που είχε παραλάβει από τους φιλοσόφους και αντικαθιστά την παγανιστική θεολογία από την θεολογία της Εκκλησίας, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που κάνει ως πρόσωπο. Θα γίνει βεβαίως και από άλλους, όπως έχουμε στην ανακεφαλαίο στη συνέχεια, που εκεί πια η θεολογία της Εκκλησίας αναδεικνύεται στο κορύφωμά της, στη σχέση της με τον παγανιστικό κόσμο και ιδιαίτερα με την φιλοσοφία. Αλλά ο Ιουστίνος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θα κληθεί και θα δώσει απαντήσεις. Άλλωστε η απολογία του, από ό,τι φαίνεται, την οποία συνέταξε υπέρ της εθνικής πίστης, που είναι το πρώτο, αν θέλετε, άνοιγμα της Εκκλησίας στην κοινωνία, γιατί η Εκκλησία είναι η Εκκλησία των κατακοβών, η Εκκλησία είναι ακόμα κλειστή, διώκεται, έχει υποστεί έναν τεράστιο διωχμό από τον Νέρονα και έχει αναγκαστεί να κλειστεί. Αυτό άλλωστε αποκαλύπτεται με δραστήριο τρόπο ως εικόνα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Επομένως ο Ιουστίνος είναι ο πρώτος ο οποίος δημόσια θα απαντήσει, χρησιμοποιώντας την γλώσσα, τους τύπους, τα μέσα της εποχής, και θα μιλήσει με τρόπο φιλοσοφικό και θα σταματήσει την ειρωνία, διότι οι φιλόσοφοι, οι άνθρωποι που θεωρούνταν οι άνθρωποι του πνεύματος στην εποχή εκείνη, ειρωνεύονταν την Εκκλησία, γιατί θεωρούσαν ότι δεν έχει κάτι να προσφέρει με το λόγο της. Και ο Ιουστίνος δίνει με το λόγο του έναν φιλοσοφικό λόγο, μία απάντηση, μία απολογία, η οποία θα φτάσει στη σύγκλιτο, στη ρωμαϊκή σύγκλιτο, και θα εξηγήσει πάρα πολύ απλά ότι οι χριστιανοί δεν είναι οι άθεοι τους οποίους τους κατηγορούν, ούτε οι δαισιδαίμονες για τους οποίους κατηγορούν. Και είναι πολύ σημαντική η συμβολή του ακριβώς αυτό, γιατί ξεκινάει είναι μια αφετηρία του απολογητικού λόγου της Εκκλησίας προς την κοινωνία, και έτσι η κοινωνία αρχίζει πια συντεταγμένα να γνωρίζει, η ρωμαϊκή κοινωνία να γνωρίζει ποιοι είναι οι χριστιανοί, τι εκπροσωπούν, τι θέλουν, τι βλέπουν. Και κυρίως αυτό που θα πει πρώτος ο Ιουστίνος είναι και πολύ ουσιαστικό, ότι οι χριστιανοί δεν είναι επαναστάτες μέσα στην κοινωνία, ακριβώς επειδή ο δικός τους ηθικός βίος, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της χριστιανικής πίστης και της διδασκαλίας των χριστιανών, είναι τέτοια, το οποίο δημιουργεί έναν ηθικό βίο, ο οποίος έρχεται σε αντιπαράθεση με τον μη ηθικό βίο τον οποίο ζουν οι Ρωμαίοι πολίτες. Και έτσι λοιπόν οι χριστιανοί ως Ρωμαίοι πολίτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα προκαλέσουν μία επανάσταση, αντιθέτως είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται για το συμφέρον του κράτους. Και είναι μια πρώτη προσέγγιση που γίνεται από αυτόν και είναι πολύ καθαρή, διατυπώνεται με καθαρό τρόπο προς το ρωμαϊκό κράτος και ολοκληρώνει έτσι την προσέγγιση του μαζί τους. Μάλιστα. Είναι μια εποχή βέβαια διωγμών, έτσι, και από την άλλη οι αυτοκράτορες ασχολούνται με τη φιλοσοφία, και μάλιστα η συγκεκριμένη της εποχής του Ιουστίνου. Είναι ο ίδιος στη Ρώμη, έχει τη δικιά του φιλοσοφική σχολή, έχει προέρθει από τον χώρο των εθνικών της ειδωλολατρίας, φοράει την Τίβενο που ποτέ δεν την έβγαλε των φιλοσόφων, και μέσα από αυτή την ελευθερία του λόγου λειτουργεί. Χρησιμοποιεί την στοϊκή, από τους στοϊκούς, συγγνώμη, τη παίρνει αυτό περί συμπερματικού λόγου, όπως μας αναλύσατε κύριε Παναγιωτόπουλε, και αναλαμβάνει το πολύ δύσκολο έργο, και είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει την εναρμόνιση του χριστιανισμού με την ελληνική φιλοσοφία. Γιατί ποτέ δεν θεώρησε ότι η θύραθε φιλοσοφία και γνώση είναι ψεύδος και πλάνη, σωστά? Ναι, είναι ακριβώς αυτή η προσέγγιση που κάνει, που εκτοπίζει από την φιλοσοφία της εποχής του, που κυριαρχεί η φιλοσοφία στην εποχή του, είναι η στοϊκή, εκτοπίζει την παγανιστική θεολογία και στη θέση της βάζει την θεολογία της Εκκλησίας, όπως πραγματώνεται από τις προφητείες των προφητών, από τους λόγους των προφητών, και οι οποίες πραγματώνονται στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας μέσα από τον οποίο ο ίδιος ο Ιωστίνος βλέπει και διατυπώνει τα πράγματα δημόσια. Και είναι, αν θέλετε, και η προσωπική του εμπειρία, γιατί είναι η λειτουργική του εμπειρία. Και ο Ιωστίνος θα είναι ο πρώτος που θα μας καταγράψει δύο πολύ
σημαντικά στοιχεία που είναι και το βάπτισμα και η θεία ευχαριστία. Δηλαδή στην ουσία είναι ο πρώτος που μας παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το πώς γινόταν και η τελετή του βαπτίσματος και η ακολουθία και η θεία λειτουργία, το μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Και εδραζόμενος πάνω στη θεία ευχαριστία, στη λειτουργική του εμπειρία, παρότι αυτό το στοιχείο δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό, καθώς ο λόγος του είναι έντονα φιλοσοφικός, εδράζει όμως την θεολογική του προσέγγιση στην λειτουργική του εμπειρία, η οποία θα τον αναδείξει και σε μάρτυρα της Εκκλησίας. Θα είναι ένα, όταν θα κληθεί να θυσιάσει στους θεούς, θα αρνηθεί και γι' αυτό θα οδηγηθεί στην αποτομή της κεφαλής του. Επομένως, μαζί με άλλους 6 μαθητές του, οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι χριστιανοί. Και πέραν αυτών, αυτή η λειτουργική του εμπειρία, αυτή η εμπειρία μέσα τη ζωή της Εκκλησίας, την οποία αναδεικνύει, είναι αυτός ο οποίος για πρώτη φορά που θα μας δώσει και μαρτυρολόγιο. Θα γράψει για δύο μάρτυρες της Εκκλησίας. Και θα μας πει για αυτούς τους δύο μάρτυρες, τον Πτολεμαίο και τον Λουκίο, θα μας δώσει το πρώτο μαρτυρολόγιο. Και ενώ το πρώτο εκτενές μαρτυρολόγιο που έχουμε είναι το μαρτύριο του Πολυκάρπου, του Αγίου Πολυκάρπου, το 167, ήδη προηγουμένως ο Ιουστίνος στην υπεράσπιση της χριστιανικής πίστης θα μας δώσει ένα κείμενο που είναι το μαρτύριο των Πτολεμαίου και Λουκίου. Και επομένως αυτή όλη η εμπειρία του που τον οδηγεί και στο μαρτύριο με θάρρος και πίστη στην Εκκλησία, και θα τον καταστήσει μάρτυρα και μάρτυρα της πίστος, είναι χαρακτηριστικό του προσώπου και του ρόλου του. Και για μας είναι ένα παράδειγμα. Ξέρετε, έχει πολύ έντονη αναφορά στην εποχή μας. Έχει πάρα πολύ έντονη αναφορά στην εποχή μας. Γιατί και σήμερα, εκ των πραγμάτων, ο χριστιανός καλείται να είναι απολογητής. Απολογητής τόσο με το βίο του, όσο και απολογητής με το λόγο του. Διότι οι προκλήσεις που ο σημερινός πιστός αντιμετωπίζει είναι και πραγματικές και ουσιαστικές. Και πολλές φορές καλείται να δώσει απολογία για την πίστη του. Και άρα το παράδειγμα του Ιουστίνου, του μάρτυρα και φιλόσοφου, είναι ζωντανό για όλους μας και οφείλει να είναι ζωντανό στη ζωή μας και μέσα από αυτό να παίρνουμε τα πράγματα. Και ίσως, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι επίκαιρος και για έναν άλλον επίσης λόγο, και λόγο ακριβώς του σπερματικού λόγου, που η περισπερματικού λόγου διδασκαλία του παρουσιάζει διαφορές, έτσι, έναντι της αντίστοιχης διδασκαλίας των στοϊκών. Και ζούμε και σε μια εποχή θεωρούμενης παγκοσμιοποίησης, που θέλει να θεωρεί ότι παντού υπάρχει η αλήθεια, και εδώ έχει να δώσει απαντήσεις ο Ιουστίνος. Ασφαλώς, διότι ο σπερματικός λόγος, όπως αποδέχεται ο Ιουστίνος και εξηγεί, ο λόγος των φιλοσόφων είναι ατελής. Είναι ατελής και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θα ολοκληρώσει. Η αλήθεια ολοκληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Επομένως, ό,τι υπήρχε σπερματικό ή μερικό προηγουμένως δεν είναι το όλον που είναι ο Χριστός. Επειδή ο Χριστός είναι μία αυτοαλήθεια, η οποία βέβαια ως αλήθεια δρούσε και ήταν και λόγος πριν από την ανθρώπισή του. Γι' αυτό και οι πρόχριστου άνθρωποι και ειδικά οι φιλόσοφοι και οι άντρες της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν εκτός Χριστού. Και ουσιαστικά τι λέει ο Ιουστίνος, ότι ό,τι αλήθειες έχουν οι φιλόσοφοι, τις έχουν πάρει από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή είναι η άποψη που διατυπώνει για πρώτη φορά ο Ιουστίνος, ότι ακριβώς οι φιλόσοφοι έλαβαν από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης τα όσα ορθά είπανε.
Και αυτή ήταν η πηγή, γιατί σε αυτούς αποκαλύπτεται η προφητεία, ο λόγος, ο οποίος θα ενσαρκωθεί και στον Χριστό θα μας δώσει όλη την αλήθεια. Μάλιστα. Απαντά και σε ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που πολλές φορές μας ρωτάνε και ίσως σας ρωτάνε και εσάς οι φοιτητές σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, εφόσον ο χριστιανισμός περικλεί όλη την αλήθεια και εμφανίστηκε στη γη όταν εμφανίστηκε, όλοι όσοι έζησαν πριν τον Χριστό δεν μετήχαν στην αλήθεια. Να διαβάσω την απάντηση όπως μας τη δίνει ο Ιουστίνος και να μας την σχολιάσετε. Φυσικά. Των Χριστών πρωτότοκων του Θεού εδιδάχθημεν και προεμηνήσαμεν λόγον όντα, ούπαν γένος ανθρώπων μετέσχε, και οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εισή, καν άθεοι ενομίστησαν, ίον εν έλυση μεν Σοκράτης και Ηράκλητος και όμοιοι αυτής, εν βαρβάρης δε Αβραάμ και Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ και Ηλίας και άλλοι πολλοί, ώστε και οι προγενέστεροι άνευ λόγου βιώσαντες, άχρηστοι και εχθροί το Χριστό ήσαν και φωνείς των μεταλόγου βιωσάντων. Ακριβώς, μεταφέρατε πάρα πολύ ωραία ένα κεντρικό σημείο από τις απολογίες του Ιουστίνου, ο οποίος ακριβώς μεταφέρει αυτή την αλήθεια και η οποία συνδέεται με το γεγονός του προσώπου του ίδιου του Χριστού, διότι αυτοί όλοι ακριβώς είχαν τη δυνατότητα κατά την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη και να δούνε τον πραγματικό Χριστό και να τον ζήσουν και να τον ακολουθήσουν, το οποίο είναι μια αποδοχή που κάνει ο Ιουστίνος, και άλλωστε υπάρχει μια ως αποδοχή στην Εκκλησία μας, γι' αυτό και η Εκκλησία μας πολλές φορές ζωγραφίζει ως προ-Χριστού χριστιανούς τους φιλοσόφους, τους ναύτικες των Εκκλησιών μας. Είναι ακριβώς μια παράδοση και μια συνείδηση που έχει η Εκκλησία μέχρι και σήμερα. Και αυτή η παράδοση ούτε αφισβητήθηκε ούτε αφισβητείται. Ακριβώς γιατί όλοι αυτοί έρχονται να προσδιορίσουν αυτό το οποίο είναι ο Χριστός. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο παλιό του καθηγητή του Φιλιππίδη, του μακαριστού καθηγητή Φιλιππίδη, το οποίο είναι η ιστορία της εποχής Καινής Διαθήκης, αλλά το μισό βιβλίο ακριβώς αφιερώνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι απετέλεσαν πρόδρομοι του Χριστού και πως ο κόσμος προετοιμάζεται για να δεχθεί το Μεσσία, όχι μόνο ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης αλλά ολόκληρος ο κόσμος και ο παγανιστικός κόσμος. Και αυτή είναι μια αλήθεια την οποία θα πάρουν ο Ιουστίνος ο μάρτυρας, αλλά και οι άλλοι απολογητές και οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Ειρηναίος, και θα τις δώσουν εκείνη τη δυναμική στην οποία η ρωμαϊκή κοινωνία θα οδηγηθεί στο να βαπτιστεί στην χριστιανική πίστη και να την ακολουθήσει μέχρι τέλους, μέχρι το Μέγα Κωνσταντίνο, και θα την κάνει κομμάτι της ζωής της μέχρι και σήμερα, που φτάνει σε μας και παραδίδεται σε μας ως μια πραγματική εμπειρία του Χριστού που πάντοτε αφετηριακά είναι στην Θεία Λειτουργία, στη λατρευτική πράξη. Έτσι λοιπόν δίνει απαντήσεις πραγματικά ο Ιουστίνος, και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε πάρα πολλά της σύγχρονης εποχής, ακριβώς όπως το είπατε. Ξέρετε, πολλοί από τους Αγίους Εκκλησίας μας ή τους μάρτυρες δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στην κοινωνία μας. Και εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Ασφαλώς στην εποχή μας οι άνθρωποι ακολουθούν τους Αγίους, και οι οποίοι είναι φωτοδότες στη ζωή μας και οι οποίοι συνδέονται με μια στενή και ευθεία γραμμή με αυτή την εμπειρία της Εκκλησίας μας ανά τους αιώνας. Επομένως, αυτό που ακόμα και αν μεταδίδεται χωρίς να αποτελεί γνωσιολογικό κριτήριο ή στοιχείο, είναι η ίδια ταυτότητα και η ίδια συνέχεια. Όμως πραγματικά είναι και δική μας ευθύνη να πλουτίζουμε με παραδείγματα από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, με τους μάρτυρες, τους Αγίους Εκκλησίες μας, όσους έδωσαν αυτή τη μάχη και συνεχίζαν να τη δίνουν, καθιστόμενοι
τα παραδείγματα στη ζωή μας και να τους ακολουθούμε και να γινόμαστε και εμείς μέτοχοι αυτής της εμπειρίας. Και νομίζω ότι η Εκκλησία μας ακριβώς αυτό το υπηρετεί με πολλούς τρόπους, όχι μόνο με τη διδασκαλία αλλά και με την αγιογραφία, με τις εικόνες των Αγίων μας που βρίσκονται μέσα στις εκκλησίες μας, όπου είναι ζωντανά ανοιχτά βιβλία τα οποία ο καθένας από εμάς εκείνη τη στιγμή το κεντρίζει και τον οδηγεί. Και σήμερα στην εποχή μας έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα, έχουμε ένα ζήτημα. Πολλές φορές δεν καταφεύγουμε όπως στο παρελθόν στο να βλέποντας ένα Άγιο στην Εκκλησία μας να δούμε ποιος είναι, παρότι τα μέσα υπάρχουν. Ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο μπορούμε να αναζητήσουμε και να βρούμε. Πάντοτε βέβαια με την ασφάλεια που απαιτείται, και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει δώσει και αυτή τη δυνατότητα στους πιστούς της μέσα από συγκεκριμένες διαδρομές να εργαστούν, να μπορούν να βρούνε και στο διαδίκτυο ακόμα τις πληροφορίες που χρειάζονται. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο ότι και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη, και αυτή τη στιγμή και εσείς πολύ καλά κάνετε και παρουσιάζετε τον Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και μάρτυρα, ο οποίος πέρασε και από την πόλη των Αθηνών. Mm-hmm. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό, και πιθανότατα να γνώρισε την χριστιανική πίστη, να την έλαβε στην πόλη των Αθηνών, η οποία ήταν μια ακμάζουσα τοπική εκκλησία την οποία ίδρυσε ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Η παράδοση μας λέει ένα γέροντα σε μια παραλία, τίποτα άλλο, έτσι. Ούτε όνομα, ούτε ποιος ήταν, ούτε πού ήταν αυτή η παραλία. Ναι, αυτή μπορεί να ήταν στην Έφεσο όταν πια έχει ολοκληρώσει το κύκλο του, ή μπορεί να ήταν στην Αθήνα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πού είναι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αυτό. Διότι η εκκλησία, η αλήθεια της εκκλησίας παραδίδεται ταυτόχρονα σε πολλά μέρη, και ο Χριστός, ταυτόχρονα ο ίδιος Χριστός, τελείται η Θεία Λειτουργία και παραδίδεται σε πάρα πολλά μέρη, σε όλους τους πιστούς. Δεν υπάρχει διάκριση. Είτε οι παπάδες που τελούν τη Θεία Λειτουργία φοράνε χρυσοπίκλητες στολές, είτε όχι. Ένας είναι ο Χριστός που παραδίδεται προς όλους μας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα δεν είναι ζητήματα τα οποία μας προβληματίζουν ή μας δημιουργούν πρόβλημα. Η πραγματικότητα έχει να κάνει ακριβώς με αυτήν μας τη σχέση. Μάλιστα. Η οποία είναι, ο Χριστός είναι πάντοτε ο ίδιος και παντού. Από την αρχή πίστευε ο Άγιος Ιουστίνος ότι η φιλοσοφία είναι το πιο μεγάλο και πιο τίμιο ανάμεσα σε όλα τα αποκτήματα του ανθρώπου, και σκοπός της είναι να οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Και είδαμε και τι είπε και ανέφερε και το Σοκράτη και τα λοιπά, και μου θυμίζει, κύριε Παναγιωτόπουλε, τις αγιογραφίες που συναντάμε με τους φιλοσόφους τους αρχαίους, στο Άγιο Όρος, στο Εκκλησάκι, στη Λίμνη των Ιωαννίνων και αλλού. Στην Εκκλησία πραγματώνεται η φιλοσοφία. Ο πραγματικός χριστιανός είναι και ο πραγματικός φιλόσοφος. Ο χριστιανός είναι ο πραγματικός φιλόσοφος. Αυτό που ξεκινάει από τον Ιουστίνο είναι μια παράδοση που ακριβώς εκφράζεται στην πληρότητά της, και αυτήν την πληρότητα τη βλέπουμε και στη συνέχεια, και θα ακορυφωθεί στον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος στα μοναχικά τάγματα τα οποία κάνει θα μας πει ότι ο χριστιανός είναι ο πραγματικός φιλόσοφος. Mm-hmm. Ναι. Και η πραγματική φιλοσοφία πραγματώνεται ακριβώς. Γι' αυτό και διατηρεί στην όλη εικόνα του μοναχού, διατηρείται η εικόνα του φιλοσόφου, του αρχαίου φιλοσόφου. Και είναι μοναδικό αυτό ως εμπειρία και σχέση, η οποία μας καθοδηγεί και θα μας καθοδηγεί για πάντα. Και η σχέση μας είναι αυτή. Και πάντοτε θα είναι μια σχέση στενή, ουσιαστική, δομημένη, και αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί και μια παράδοση που είναι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός που εμείς κουβαλάμε. Η αποκάλυψη, η θεολογία της Εκκλησίας με ολόκληρη την παράδοση τη φιλοσοφική, όπως έρχεται
μέχρι και τη στιγμή που ενώνεται και αναζωογονείται και οδηγείται σε προς μια νέα πορεία η οποία δεν υπήρχε μέχρι την εποχή εκείνη. Και αυτή την πορεία ως κοινή πορεία πια παιδείας και πολιτισμού την κουβαλάμε μέχρι σήμερα. Προσπάθησε λοιπόν ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος στη Ρώμη να πείσει τους άρχοντες, τους παΐωτες, ότι οι χριστιανοί δεν είναι επικίνδυνοι, δεν είναι ανήθικα στοιχεία σε έναν ανήθικο κόσμο που ζούσε τότε, σε μια μεγάλη διαφθορά που επικρατούσε στην εποχή του, και μέσα από τη φιλοσοφία να αποδείξει αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι ήρθε σε σύγκρουση με συμφέροντα, όπως τα λέγαμε σήμερα, με τον κοινικό φιλόσοφο Κρίσκη, που θεωρείται ότι ήταν και εκείνος ο οποίος τον οδήγησε τελικά στο μαρτύριο. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε? Φαίνεται ότι ο μπαίνοντας τώρα στα ιστορικά της προσώπου του Ιουστίνου, φαίνεται ότι ο Ιουστίνος ως νεοφερμένος στην Ρώμη και ως χριστιανός φιλόσοφος έγινε πάρα πολύ γρήγορα γνωστός. Και παράλληλα, εκτός των άλλων, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν δίσταζε να ελέγχει τους εθνικούς φιλοσόφους, τους ειδωλολάτρες. Και αυτό προκάλεσε, ήταν φυσιολογικό να προκαλέσει το φθόνο τους. Όχι μόνο τους ήλεγχε, τους πήρε και τους μαθητές τους. Έτσι αυτό, ήταν το δεύτερο, όταν γίνεσαι δημοφιλής αυτά έχει. Άρα επειδή όπως σας είπα στην αρχή ήταν ιδιωτικές οι σχολές, σημαίνει ότι χάσανε και το ψωμί τους. Επομένως ο Κρίσκης, ένας αντίστοιχος εκείνη την εποχή φιλόσοφος, όπως είχε μια φιλοσοφική σχολή και έχασε τους μαθητές του, κατήγγειλε τον Ιουστίνο στις ρωμαϊκές αρχές με αποτέλεσμα την σύλληψή του και την παρουσίασή του στον έπαρχο της Ρώμης, στο Ρουστικό, ο οποίος δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά ήταν ο δάσκαλος του λεγόμενου φιλοσόφου αυτοκράτορα του Μάρκου Αυριλίου, ο οποίος ήταν γνωστός και για τη φιλοσοφική του καλλιέργεια και για την καθημερινή αυτοκριτική του, η οποία βέβαια δεν τον εμπόδισε να κάνει και τους πιο σκληρούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Επομένως ο Ιουστίνος ήρθε απέναντι σε έναν συνάδελφό του, το Ρουστικό, βρέθηκε πρόσωπο κατά πρόσωπο, και σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας και απολογήθηκε και αρνήθηκε να θυσιάσει στους θεούς και ομολόγησε την πίστη του και κατηγόρησε τις ρωμαϊκές αρχές για άδικη μεταχείριση των χριστιανών. Και εκεί έχουμε την αποτομή της κεφαλής του μαζί με άλλους 6 μαθητές του. Και είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός ότι ένας φιλόσοφος είναι εκείνος ο οποίος θα οδηγήσει πάλι έναν φιλόσοφο απέναντι στο μαρτύριο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη από τις απολογίες του Ιουστίνου πρέπει να αναφέρεται ακριβώς προς την ρωμαϊκή σύγκλιτο. Έγραψε βέβαια πάρα πολλά έργα, αλλά μας διασώθηκαν η πρώτη και η δεύτερη απολογία του, ο διάλογος με έναν Ιουδαίο, το Τρίφωνα και το μαρτύριο του Πτολεμαίου και Λουκίου, το οποίο σας ανέφερα και το οποίο επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά είναι σε ένα διάλογο με τους φιλόσοφους. Ήταν ένα σκάνδαλο για την εποχή του. Ένας φιλόσοφος, ένα μεγάλο σκάνδαλο, ένας από αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν δικός τους, να βρεθεί να είναι ένας αφοσιωμένος χριστιανός. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, δύσκολα πράγματα είναι. Μάλιστα. Σε όλες τις εποχές, ακόμα και σήμερα θα ήταν πολύ δύσκολο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να βγάλουν και μένος και ζήλια και φυσικά να αισθανθούν μπροστά του τη δυσκολία, γιατί δείχνει άλλωστε το γεγονός ότι πάρα πολλοί μαθητές τον ακολουθούν και ότι δημιουργείται σύντομα γύρω στο 165
ακριβώς έναν αιώνα μετά τον πρώτο διωχμό των χριστιανών της Ρώμης, όπως έχουμε πει και σε άλλες μας συνδύσεις, το 65 μαρτύρησαν ο Πέτρος και ο Παύλος στο πρώτο μεγάλο διωχμό στη Ρώμη, ότι ακριβώς μετά από έναν αιώνα η χριστιανική εκκλησία είναι και ισχυρή και μεγάλη και σπουδαία μέσα στη Ρώμη, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και πολλούς μορφωμένους χριστιανούς, οι οποίοι πια ακολουθούν τον πρώτο χριστιανό φιλόσοφο, τον πρώτο δάσκαλο σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος παρέχει εκπαίδευση σε αυτούς τις φιλοσοφίες και θα εμπιστευτούν ένα χριστιανό για τις σπουδές τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό. Δείχνει πόσο μεγάλη και ισχυρή γίνεται εκείνη την εποχή η Εκκλησία μέσα στη Ρώμη. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι στα τόσα σημαντικά που μας είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, και είναι πραγματικά ελπιδοφόρο ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας Ελλάδος κάνει αυτά τα αφιερώματα που είναι σημαντικά, για να μπορέσουν οι πιστοί να μάθουν και για άλλες προσωπικότητες που εργάστηκαν και αγωνίστηκαν για τη χριστιανική πίστη και μαρτύρησαν και είναι άγιοι της Εκκλησίας μας, και οι οποίοι θα μας καθοδηγούν πάντοτε με το παράδειγμα του αγώνα τους καταρχήν και πάνω απ' όλα, το οποίο πρέπει να είναι παράδειγμα για κάθε πιστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μέρος της εκπομπής ήταν ο κύριος Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα μεγάλα αφιερώματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Άγιος Μάρτυρας, ομολογητής, απολογητής, Ιουστίνος, ο φιλόσοφος. Ο επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, μας μίλησε στο πρώτο μέρος και μας είπε κάποια πράγματα για τον Άγιο Ιουστίνο, ο οποίος γεννήθηκε, όπως διαβάζουμε στο Συναξάρι, στη Φλαβία Νεάπολη της Παλαιστίνης περίπου το 100 μετά Χριστό. Έναν αιώνα δηλαδή μετά την έλευση του Χριστού. Οι γονείς του θεωρούνται Έλληνες ειδωλολάτρες, τον πατέρα του τον έλεγαν Πρίσκο Βάνχιο και φρόντισαν ώστε ο Ιουστίνος να λάβει εξαιρετική θεολογική αλλά και φιλοσοφική μόρφωση, η οποία ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να δώσει απάντηση στα ερωτήματα που έθετε η ενήσυχη ψυχή του. Ο Θεός, βλέποντας την αγνότητα και την ειλικρινή πρόθεση των αναζητήσεών του, ανταποκρίθηκε θαυμαστά και κάποια μέρα που ο Ιουστίνος βάδιζε κοντά στη θάλασσα, είπαμε ποια θάλασσα και πού, δεν το γνωρίζουμε, συνάντησε ένα γέροντα χωρίς άλλα στοιχεία, ο οποίος ήταν βαθύτατα καταρτισμένος στις αλήθειες των θείων γραφών και ο οποίος μετά τον διάλογο που άνοιξε μαζί του δίδαξε στον Άγιο τη χριστιανική διδασκαλία. Και όλα αυτά αφού είχε περάσει από πάρα πολλές φιλοσοφικές σχολές της εποχής εκείνης και πουθενά δεν αναπαύθηκε, όπως λέμε. Όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος Πίος, ο Ιουστίνος μετέβη στη Ρώμη, όπου παρέδωσε στον αυτοκράτορα απολογία, στην οποία εξέθετε τις βασικές διδασκαλίες του χριστιανισμού και αναιρούσε όλες τις εναντίον των χριστιανών κατηγορίες και αποδείκνυε την πλάνη των ειδώλων χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από την Αγία Γραφή. Για την ενέργειά του αυτή εκλήθη και απολογητής. Η χριστομίμητη όμως δράση του Ιουστίνου, ο οποίος δεν έπαβε να κηρύττει το λόγο του Θεού και να συγγράφει έργα απολογητικού και ποιματικού χαρακτήρα, προκάλεσε τη μήνη, όπως είδαμε, των ειδωλολατρών. Για το λόγο αυτό, ο μέγας φιλόσοφος και ευσεβής χριστιανός συνελήφθη και αφού υπέστη διάφορα βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε το 165, αναδεικνυόμενος όχι μόνο απολογητής της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και αθλοφόρος μάρτυρας. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την πρώτη του μηνός Ιουνίου και οι αμβικοί στίχοι που βρήκαμε για εκείνον λένε «Ιουστίνον κόνιον ήρεν εκβίου, ως ήθε πρώτον τους ποιήν δεδοκότες», δηλαδή κόνιο πήρε από τη ζωή τον Ιουστίνο, ήθε όμως να το έπιναν πρώτα εκείνοι που του το έδωσαν. Εδώ όμως το κόνιο, το δηλητήριο που αναφέρεται στους στίχους αυτούς που διαφάσαμε και που θα διαβάσετε ίσως και εσείς στα συναξάρια, δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα, γιατί κόνιο ήπιε ο Σωκράτης, όχι ο Ιουστίνος, γιατί ο Ιουστίνος ετελειώθη με αποκεφαλισμό. 1η Ιουνίου Ιουστίνε ελευωρίζει, συνεχίζει ο στίχος, μια και την 1η Ιουνίου είναι η ημέρα μνήμης του Αγίου Ιουστίνου. Διαβάσαμε λοιπόν ότι γεννήθηκε και ανατράφηκε στη Φλαβία Νεάπολη της Παλαιστίνης. Πρόκειται για την αρχαία Σιχέμ, η οποία σήμερα ονομάζεται Ναμπλούς. Είναι μια πόλη στη βόρεια δυτική όχθη, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σήμερα πόλη στη δυτική όχθη μετά την Χεβρώνα και είναι πρωτεύουσα του κυβερνίου που φέρει το όνομα Νταμπλούς. Αυτή η πόλη ιδρύθηκε το 72 ως Φλάβια Νεάπολη από τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό, κοντά στη βιβλική πόλη, όπως είπαμε, Σιχέμ, η οποία καταστράφηκε από τους Ρωμαίους κατά τον πρώτο Ιουδαϊκό πόλεμο. Η πόλη αυτή υπήρξε σημαντικό κέντρο διάδοσης του χριστιανισμού. Μετά τα χρόνια του Ιουστίνου, τον 5ο και τον 6ο αιώνα, έριδες ανάμεσα στους χριστιανούς και τους Σαμαρίτες κλιμακώθηκαν με εξεγέρσεις έναντι στη Βυζαντινή διοίκηση, εναντίον της Βυζαντινής διοίκησης δηλαδή, με αποτέλεσμα την καταστολή τους και τη συρρήκνωση της κοινότητας των Σαμαριτών. Το 636 η πόλη κατακτήθηκε από τους Άραβες,
τον Ουμάρ Ιμπν Αλ-Χατάμπ και το όνομά της εξαραβίστηκε σε Ναμπλούς, όπως είναι σήμερα γνωστό. Το 1099 η πόλη κατακτήθηκε από τους Σταυροφόρους και οι Άραβες την ανακατέλαβαν το 1187 με τον Σαλεντίν. Το 1517 πέρασε στην κατοχή των Οθωμανών, το 1917 των Βρετανών και παρέμεινε σε βρετανική κατοχή μέχρι το 1948, όταν και τη Δυτική Όχθη κατέλαβαν οι Ιορδανοί. Το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συντιφάντα, η Ναμπλούς υπήρξε θέατρο αιματηρών επεισοδίων. Η πόλη σήμερα έχει κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό και βρίσκεται στο κράτος της Παλαιστίνης. Αποτελεί σημαντικό εμπορικό και αγροτικό κέντρο. Έτσι, περιληπτικά δύο λόγια για τη σημερινή Ναμπλούς, η οποία, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί ακροατές, από αυτή την ιστορία πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό χώρο και τόπο που τον διεκδικούν στην ιστορία πολλοί λαοί, όταν έχουν τη στρατιωτική και κοσμική δύναμη, γιατί είναι σημαντικό πέρασμα, σημαντική περιοχή. Η αρχαία λοιπόν Σιχέμ ή Σικέμ ή και Σεκέμ ήταν μια ιστορική και βιβλική πόλη στην αρχαία Παλαιστίνη, στην ορεινή περιοχή της περιοχής του Εφραίμ, που αναφέρεται μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη. Η πόλη αυτή βρισκόταν βόρεια της Βεθήλ, να πάμε τώρα στα αρχαία χρόνια, και της Σιλό, δυτικά του Ιορδάνη ποταμού και νότια της Αμάριας, παρά το όρος Γαριζίν, η οποία αναφέρεται σε εξιστορήσεις των πατριαρχών Αβραάμ και Ιακώβ στην ανανέωση της Διαθήκης του Ιησού του Ναβί με τον Γιαχβέ, καθώς και στην ιστορία του γιού του Γεδεών, του Αβιμελέχ, χαρακτηριζόμενη ως πρώτη πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ. Το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ, που όπως έχουμε δει σε πολλές εκπομπές, είναι αυτό το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους Ασσύριους και διασκορπίθηκαν οι φυλές του Ισραήλ από τότε. Στην πόλη αυτή ζούσαν οι Εβραίοι, πολύ πριν την εισβολή των Ισραηλιτών του Ιησού του Ναβί με προτροπή του Γιαχβέ. Και σήμερα εκεί βρίσκεται η Ναμπλούς. Και τη Σιχέμ θα την βρείτε σε πολλά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στη γέννηση στον Ιησού του Ναβί και στους Κρητές. Αυτά λοιπόν τα δύο λόγια σχετικά με τον, με την πόλη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και πήρε την πρώτη μόρφωση ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, τον οποίο ο Τερτιλιανός χαρακτηρίζει φιλόσοφον και μάρτυρα, που όπως είδαμε έλαβε επιμελημένη μόρφωση και κυρίως φιλοσοφική, και ασχολήθηκε αλληλοδιαδόχως με τις φιλοσοφικές δοξασίες των Στοϊκών, των Περιπατητικών, των Πυθαγορείων και των Πλατωνικών. Δεν κατόρθωσε όμως να ικανοποιήσει το ανήσυχο και απαιτητικό πνεύμα του. Ακόμα και αυτή η πλατωνική φιλοσοφία που φαινόταν ανώτερη από όλες τις άλλες, έβλεπε με λύπη του ότι δεν ήταν ικανή να ανυψώσει το ηθικό επίπεδο των οπαδών της. Και ενώ μια μέρα σκεπτόταν και προβληματιζόταν με διάφορα προβλήματα φιλοσοφικά που τον ενδιέφεραν και περπατούσε σε μια παραλιακή οδό, θεωρείται κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, δεν είναι σίγουρο όμως. Εκεί γνωρίστηκε με τον γέροντα που είπαμε, από τον οποίο διδάχθηκε τη χριστιανική θρησκεία, και διαπίστωσε ότι εδώ βρήκε την αλήθεια, του έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα και στα μεγάλα προβλήματα που τον απασχολούσαν. Και έτσι προσήλθε στον χριστιανισμό. Αναδείχθηκε ο μέγιστος των Ελλήνων απολογητών του 2ου αιώνα και μία από τις σπουδαιότερες μορφές της πρώτης πατερικής περίοδου, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε αενάως είναι μία από τις σπουδαιότερες μορφές. Μας άφησε έργα που θα τα δούμε στην συνέχεια του Ιουστίνου. Δύο λόγια τώρα για τον Ιουστίνο όπως μας τα δίνει ο αείμνηστος καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος. Μας λέει ότι είναι ο ιδρυτής της πρώτης χριστιανικής θεολογικής σχολής, αποτελεί νέα και συγκλονιστική παρουσία στην Εκκλησία. Το μεγαλείο του βρίσκεται όχι τόσο στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς του όσο στην πρωτοτυπία. Σκοπός του ήταν να δημιουργήσει το νέο και αληθινό τύπο φιλοσόφου, το χριστιανό φιλόσοφο, σαν έκφραση της ενότητας της αληθείας στον κόσμο και άρα της ενότητας του ίδιου του κόσμου. Μολονότι ονομάστηκε φιλόσοφος,
είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ένα στοχαστή ή έναν ερευνητή φιλόσοφο. Είναι και θέλει να είναι πάντοτε κατηχητής ή μάλλον διδάσκαλος της Εκκλησίας, και σαν γνήσιος δάσκαλος της Εκκλησίας απαντά, μολονότι γενικά, στην τριπλή πρόκληση της εποχής του. Του Ιουδαϊσμού, του Ελληνισμού και του Γνωστικισμού. Να ανοίξω παρένθεση και να σας ρωτήσω μήπως σας θυμίζει λίγο τη σημερινή Ευρώπη. Το φιλοσοφικό του παρελθόν χρωματίζει βέβαια το έργο του και συχνά ορίζει τη μέθοδό του, αλλά οι προϋποθέσεις της σκέψεώς του είναι η Εκκλησία και η γραφή της. Συγχρόνως είναι ο πρώτος μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας που αισθάνθηκε την ανάγκη της ελληνικής φιλοσοφίας, την οποία κατάλαβε με τον τρόπο του στοϊκού Ποσειδονίου και της οποίας πάντως χρησιμοποιεί λίγα μόνο στοιχεία, όπως είδαμε. Ακόμη ο Ιουστίνος δεν υπήρξε γνήσιος φιλόσοφος, διότι δεν είχε γνήσιο φιλοσοφικό προβληματισμό, μας λέει ο Ύμνιστος Παπαδόπουλος Στυλιανός, όπως φαίνεται από τα έργα του. Δεν του έλειπε όμως η καλή φιλοσοφική κατάρτιση, την οποία χρησιμοποίησε σαν όργανο και όχι σαν βάση αληθείας. Έτσι δεν μεταστοιχείωσε την ευαγγελική αλήθεια σε φιλοσοφική, ούτε και την παρεξήγησε. Απλώς προσπάθησε να την εκφράσει με τη γλώσσα της εποχής του και μάλιστα κάτω από το πλέγμα της προσωπικής του πνευματικής οδηπορίας, της μεταστροφής του δηλαδή από τον εθνισμό στο χριστιανισμό. Γι' αυτό σε όλη του σχεδόν τη ζωή αισθάνεται την ανάγκη να απαντά στο γιατί της μεταστροφής του αυτής. Είναι λοιπόν βασικά απολογητής της προσωπικής του ζωής, της μεταστροφής του, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης επαλήθευσαν στο πρόσωπο του Χριστού, κάτι που επίσης αναπτύσσει συνέχεια. Αλλά και πάλι το έργο του Ιουστίνου δεν θα γίνει θεωρητική φιλοσοφία, θα μένει πάντοτε φιλοσοφία της ζωής. Άλλωστε, στα ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του χριστιανισμού, πρώτη θέση κατέχει η ηθική ζωή των χριστιανών, την οποία δείχνει και αναλύει με πολλούς επένους και απέραντο θαυμασμό, ώστε μπορούμε να υπούμε ότι αν δεν ήταν φιλόσοφος, ήταν ηθικολόγος. Η σκέψη και η θεολογία του Ιουστίνου, παρά τη γνησιότητά της, βρίσκεται σε γραμμή διαφορετική και αποτελεί κλίμα διαφορετικό από εκείνο που εκφράζει ο Ιγνάτιος, λόγου χάρη, και ο Ειρηναίος. Οι τελευταίοι υιοθετήθηκαν περισσότερο από την Εκκλησία, ώστε η θεολογία τους να γίνει παράδοσή της. Τούτο ισχύει μόνο εν μέρη για τον Ιουστίνο και η εξήγηση, μας λέει ο Στυλιανός Παπαδόπουλος, δεν είναι δύσκολη. Ο Ιουστίνος δεν προερχόταν από τους κόλπους της εκκλησιαστικής παραδόσεως όπως οι άλλοι. Έτσι η προβληματολογία του αφορούσε γενικά στην τριπλή πρόκληση της εποχής προς την Εκκλησία, αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό προσωπική. Συγχρόνως πρέπει να σημειώσουμε ότι το ένα από τα δύο θέματα που απασχόλησαν τον Ιουστίνο, το θέμα δηλαδή της ενότητας της αληθείας ως πνευματικός λόγος και ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο, και της καταλλαγής του χριστιανισμού με τη φιλοσοφική σκέψη, δεν λύθηκε ικανοποιητικά από τον ιερό συγγραφέα μας και η θεολογία του επί του προκειμένου δεν έγινε η θεολογία της Εκκλησίας. Ακόμη δεν είναι άνευ σημασίας ότι ο Ιουστίνος δεν μίλησε στο πλαίσιο της λατρείας Εκκλησίας, αλλά στην ιδιωτική του σχολή, που μορφολογικά έμοιαζε με τις πολλές φιλοσοφικές σχολές της εποχής εκείνης. Απευθυνόταν μάλλον εξίσου σε πιστούς και απίστους, στην εποχή μάλιστα που η Εκκλησία δεν είχε βγει από τις κατακόμβες. Η αίσθηση του λειτουργικού μυστηρίου λείπει από το έργο του και τα μοναδικής αξίας κεφάλαιά του περιβαπτίσματος και ευχαριστίας, όπως μας είπε και ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι πληροφοριακά, μολονότι έχουν τη θέση ενός μελλοντικού μάρτυρα της πίστεως. Ολόκληρο το έργο του Ιουστίνου κινείται γύρω από δύο βασικές θέσεις. Πρώτον, ο ανθρώπινος λόγος έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει την αλήθεια, έστω και με τρόπο ατελή. Έτσι, κόσμος και ιστορία καταξιώνονται απόλυτα, κάτι που οδηγεί αβίαστα στη συνδιαλλαγή της Εκκλησίας με το πνευματικό κόσμο. Τούτο είναι δυνατό, διότι η αλήθεια, την οποία ολόκληρη έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού, υπήρχε ανέκαθεν στο κόσμο σε βαθμό σπερματικό ή μερικό, μας λέει ο Ιουστίνος. Ο Χριστός, επειδή είναι αυτοαλήθεια, δρούσε ως αλήθεια και ο λόγος και πριν από την ανανθρώπισή του, γι' αυτό οι προ-Χριστού άνθρωποι και μάλιστα οι φιλόσοφοι με τους άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήσαν εκτός Χριστού, όπως είδαμε.
Η αλήθεια στον κόσμο είναι άρα ενιαία και ολοκληρώνεται στο Χριστό. Οι περισσότεροι εθνικοί φιλόσοφοι όμως προερμήνευσαν τη σπερματική αλήθεια και έτσι κατέληξαν σε λανθασμένα συστήματα από τα οποία δεν εξαιρείται του Πλάτωνα, στον οποίο μάλιστα ο Ιουστίνος είχε ιδιαίτερη προτίμηση. Φαίνεται όμως ότι ο Ιουστίνος, που δεν του έλειπε ο ρεαλισμός, δεν αναπαύθηκε με την παραπάνω θέση του, η οποία στηρίζεται στην ύπαρξη του σπερματικού λόγου, η αλήθεια δηλαδή. Γι' αυτό συχνά καταγγέλει ότι όσα ορθά είπαν οι Έλληνες φιλόσοφοι τα έλαβαν από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και επομένως είναι ημών των χριστιανών. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μας εξηγεί το λόγο για τον οποίο οι Έλληνες αναγκάστηκαν να δανειστούν από τους προφήτες, παρά το γεγονός ότι η σπερματική αλήθεια υπήρχε πάντοτε και για όλους. Αυτό δείχνει ότι ο φιλόσοφος της Εκκλησίας, ο Ιουστίνος δηλαδή, διαπίστωσε αδιέξοδο που δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει. Η Εκκλησία θα ξεπεράσει το αδιέξοδο αυτό του Ιουστίνου ειδικά και των απολογητών της γενικά με τη θεολογία περί ανακεφαλαιώσεως του Ειρηναίου λίγες δεκαετίες αργότερα, μας λέει ο ύμνηστος καθηγητής. Το δεύτερο είναι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης επαλήθευσαν στο πρόσωπο του Χριστού και του το αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα για την ορθότητα και την ολοκληρωμένη αλήθεια του χριστιανισμού. Ο μοσαϊκός νόμος περιέχει αλήθεια, αλλά είναι ατελής και γι' αυτό καιρικής σημασίας. Η τελική και τελή αποκάλυψη γίνεται από το Θεό στο ανθρώπινο γένος δια του Χριστού. Η θέση αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από δεύτερο κέντρο στη σκέψη και τη ζωή του Ιουστίνου. Αποτελεί τη βάση στην οποία στήριξε τη μεταστροφή του και την αφετηρία για κάθε θεολογική ερμηνεία. Ακόμη και η θεολογία του περί της ενότητος της αληθείας κατανοείται ευχερέστερα σαν συνέπεια αλλά και σαν επιχείρημα της περιπροφητείας θέσεώς του. Ο ιερός Ιουστίνος, αναπτύσσοντας τη θέση του αυτή, άρχισε αυτός πρώτος στο χώρο της Εκκλησίας τη βαθύτερη ανάλυση και ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, χρησιμοποιώντας την αλληγορική και την πολυλογική μέθοδο των Ιουδαίων, καθώς και τη ραβινική τεχνική στην εξήγηση. Ακόμη αυτός πρώτος ερευνά τον τίτλο Χριστός, μας λέει ο αείμνηστος καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος. Γενικά, το έργο του Ιουστίνου δεν είναι συστηματικός, αλλά έχει τη διάθεση να δείξει την καθολικότητα του χριστιανισμού, να δείξει ότι είναι το κορύφωμα της ιστορίας και της αλήθειας. Η επιστημονική κατανόηση του προσώπου και του έργου του μεγάλου αυτού δασκάλου και μάρτυρα της Εκκλησίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, γιατί υπήρξε φύση απλή και θερμή, αλλά με πολλά προβλήματα, γιατί συχνά πρωτοτύπησε, γιατί θεολόγησε σε κλίμα και σε χώρο που ιστορικά δεν γνωρίζουμε καλά. 135 με 165, δεύτερος αιώνας. Διότι δεν ολοκλήρωσε, μας λέει ο Στυλιανός Παπαδόπουλος, το έργο του, γιατί δεν σώθηκαν όλα τα έργα του, γιατί μέρος από τη θεολογική του σκέψη δεν έγινε παράδοση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία όμως δεν δυσκολεύθηκε να τον κατανοήσει και να τον τιμήσει, γιατί ο διδάσκαλος Ιουστίνος, που ήταν μόνο λαϊκός, έγινε μάρτυρας της πιστεώς της, και γιατί πρώτος αυτός, έστω και χωρίς απόλυτη επιτυχία, επιχείρησε σοβαρά, με τόλμη και σύνεση, να αντιπαραβάλει τη χριστιανική αλήθεια στη φιλοσοφική σκέψη και μάλιστα την πλατωνική. Εδώ σταματάμε για να έρθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σε λίγο με τον επόμενο καλεσμένο μας. Τηλέφωνα 6936-05-3663 και 6947-7365-90. Κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση της μεγαλύτερης μουσικής συλλογής για την Παναγία από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ένας διπλός ψηφιακός δίσκος, τον οποίο ψάλλει και ερμηνεύει η Νεκταρία Καραντζή. Συμμετέχουν ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος και η Μάρτα Σεμπέστιεν από την Ουγγαρία. Το νέο ψηφιακό δίσκο με ύμνους και τραγούδια για την Παναγία θα τον προμηθευτείτε σε όλα τα ενημερωμένα δισκοπολία και βιβλιοπολία στην ιστοσελίδα www.eklesia.gr, καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας στο τηλέφωνο 210-7298-222.
ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ακολουθείτε τα μεγάλα αφιερώματα, την εκπομπή σήμερα που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μάρτυρα, τον ομολογητή Ιουστίνο τον Φιλόσοφο, που η Εκκλησία μας τιμά την 1η Ιουνίου. Στο μικρόφωνο είναι η Σμαραγδή Καράγιώργα, και να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον επόμενο καλεσμένο μας, τον θεολόγο Γιώργο Μανώλη, ο οποίος ειδικεύεται στην ερμηνευτική θεολογία, διδάσκει τώρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και μια και ασχολείστε, κύριε Μανώλη, και ερμηνεύετε τα τις θεολογίες μας, ας μας ερμηνεύσετε και τον Άγιο Ιουστίνο. Καλώς ορίσατε. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Καράγιουργα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε για άλλη μια φορά να αναφερθούμε σε μια μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας και της θεολογίας, τον Άγιο Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και μάρτυρα, ο οποίος και μόνο από την το χαρακτηρισμό φιλόσοφος, βέβαια αναδείχθηκε και μεγάλος θεολόγος και μάρτης, δείχνει ότι πράγματι ο Άγιος Ιουστίνος, ο οποίος εθαύμαζε τη ζωή των χριστιανών, την εφήρμοσε και ο ίδιος, και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη μέθοδος φιλοσόφου βίου, δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη ότι στο πρόσωπό του η θεωρία συναντήθηκε με την πράξη σε μια εποχή που εμφανίζεται μέσα στην ιστορία η χριστιανική πίστη, ο χριστιανισμός, σε μια εποχή, έτσι θα λέγαμε, πνευματικής επανάστασης, και έρχεται η διδασκαλία του Χριστού, η διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως, αντιδρά μάλλον το κατεστημένο της τότε εποχής, και με πρωτοφανή εχθρότητα λοιπόν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται η χριστιανική πίστη στα πρώτα της βήματα. Η αλήθεια όμως, μια αλήθεια αιώνια μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, αναδεικνύεται από τους απολογητές πατέρες της Εκκλησίας, εκείνοι οι οποίοι καλούνται ακριβώς να απολογηθούν, όχι όμως θα έλεγα με μία διάθεση απέναντι στους διώκτες, να απολογηθούν με μία διάθεση να αρνηθούν απλά και μόνο τις κατηγορίες που προσάπτονταν στο χριστιανισμό, αλλά νομίζω μέσα από το λόγο τους να αναδείξουν την αξία, την αλήθεια και την ουσία της χριστιανικής πίστεως και διδασκαλίας απέναντι στις διδασκαλίες και δοξασίες της πλάνης, όπως αυτές εκφράζονταν μέσα από την ειδωλολατρία ή από διάφορα άλλα φιλοσοφικά ρεύματα. Ένας λοιπόν από αυτούς είναι και ο Ιουστίνος, ο οποίος παρέδωσε ένα πλούσιο έργο θεολογικό, πολλά όμως από τα έργα του έχουν χαθεί και λίγα σώζονται σήμερα, αν και είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως είναι οι δύο απολογίες ή ο διάλογος προστρίφωνα που θα δούμε, που πραγματικά είναι έργα που αναδεικνύουν και την σημασία και τη σπουδαιότητα του έργου και του θεολογικού λόγου του Ιουστίνου, αλλά ταυτόχρονα μας δίνουν πολλές, θα έλεγα, πληροφορίες τόσο για το περιβάλλον της εποχής εκείνης, το ιστορικό, αλλά κυρίως μας δίνουν τα πρώτα θεμέλια της θεολογίας της Εκκλησίας, όπως αυτή καταγράφηκε πρώτον προφορικά και στη συνέχεια γραπτά από τους πατέρες της εποχής, από τους αποστολικούς πατέρες, τους απολογητές, και βέβαια στη συνέχεια επάνω σε αυτά τα θεμέλια στηρίχθηκαν και οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, για να μπορούμε εμείς σήμερα μέσα στην Εκκλησία να ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα κείμενα των πατέρων, να διδασκόμαστε από αυτά και
και κυρίως να καλούμαστε από τους πατέρες να βιώσουμε και εμείς αυτά τα οποία οι ίδιοι πρώτα βίωσαν και κατέγραψαν μέσα στα κείμενά τους. Ιουστίνος λοιπόν, ο ομολογητής, ο απολογητής, ο φιλόσοφος, ο μάρτυρας, είναι γνωστός και ως Ιουστίνος Καισαρίας, αν τον συναντήσουν πουθενά οι ακροατές μας, χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής, όπως μας είπατε κύριε Μανώλη, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της πρωτοχριστιανικής ιστορίας, δεύτερος αιώνας έτσι, έναν αιώνα μετά την έλευση του Χριστού, που προσέφερε σημαντικό απολογητικό, ποιματικό έργο και οι απολογίες του αντιπροσωπεύουν τις αρχαιότερες ως εκ τούτου σωζόμενες και σημαντικότερες χριστιανικές απολογίες. Ας τις παρουσιάσουμε λοιπόν, να μας πείτε περισσότερα. Μας είπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι είναι και από αυτόν έχουμε την πρώτη μαρτυρία για το βάπτισμα και τη Θεία την Ευχαριστία και το πρώτο μαρτυρολόγιο για δύο μάρτυρες, τον Πτολεμαίο και τον Λούκιο. Από πού ξεκινάμε? Να πούμε λίγο στην αρχή, να αναφερθούμε στο σύνολο του έργου του Αγίου Ιουστίνου. Ωραία, ο οποίος, όπως είπα, μας παρέδωσε πολλά έργα, πολλά από τα οποία όμως έχουν χαθεί. Τα έργα που φέρουν το όνομά του και έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας, θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε, κυρία Καράγευρα, σε τρεις κατηγορίες, τις οποίες συναντούμε πολύ συχνά στα έργα των πατέρων της Εκκλησίας. Είναι εκείνα που είναι καταρχήν αδιαμφισβήτητης γνησιότητας. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δύο απολογίες του και ο προστρίφωνα Ιουδαίων διάλογος. Υπάρχουν και εκείνα που είναι αμφίβολης γνησιότητας, εάν γράφτηκαν από τον ίδιο ή καταγράφτηκαν στη συνέχεια από μαθητές ή μάρτυρες των λόγων του. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, εκεί όπου ανήκουν έργα που θεωρούνται νόθα, που φέρουν τον, θέλουν ως συγγραφέ τον Ιουστίνο, αλλά οι μελετητές της πατερικής γραμματείας δεν είναι σίγουροι εάν ο Ιουστίνος είναι ο συγγραφέας αυτόν ή όχι, αλλά αυτό νομίζω έχει δευτερεύουσα σημασία, καθώς και από αυτά τα έργα τα οποία αναφέρονται και τα αποσπάσματα τα οποία έχουμε μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικά στοιχεία. Έχει λοιπόν ένα σημαντικό αριθμό συγγραμμάτων ο Ιουστίνος, τον οποίο όπως είπαμε πολλά έχουν απολεστεί. Σας ανέφερα τα τρία σημαντικότερα που νομίζω θα πρέπει να δούμε, τις δύο απολογίες και τον προστρίφωνα Ιουδαίων διάλογο. Όμως τα συγγράμματά του που μαρτυρούνται είτε από τον ίδιο είτε από μεταγενέστερους συγγραφείς είναι και άλλα, όπως είναι το Σύνταγμα κατά Πασών των Αιρέσεων, κατά Μαρκίωνος, περί ψυχής, προς Έλληνας, έλεγχος προς Έλληνας, περί μοναρχίας Θεού, περί Αναστάσεως, ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, ψάλτης, προς σοφιστήν Εφράσιον, περί προνοίας και πίστεως, διάλογος προς κρίσκεντα και προς Ιουδαίος. Τώρα, τα σημαντικότερα από αυτά είναι το Σύνταγμα κατά Πασών των Αιρέσεων, το περί ψυχής και ερμηνείας εις την Αποκάλυψη. Στο πρώτο, πολύ επιγραμματικά θα αναφέρουμε, που γράφτηκε της πρώτης απολογίας, ο Ιουστίνος εκθέτει τις πλάνες των κυριωτέρων αιρέσεων κατά βάση γνωστικής προελεύσεως, που αποτέλεσε μάλιστα σημαντική πηγή πληροφοριών για τους Ειρηναίο και Τερτιλιανό. Τώρα, στο έργο περί ψυχής, υπήρχε η ανάπτυξη της διδασκαλίας περί ψυχής τόσο εξ απόψεως της φιλοσοφίας όσο και της χριστιανικής πίστεως. Και η ερμηνεία στην Αποκάλυψη πιστεύεται ότι είναι το έργο κατά το οποίο θα είχε αναπτύξει απόψεις περί της Αποκαλύψεως με βάση το κείμενο της Καινής Διαθήκης στο βιβλίο του Ιωάννου. Μάλιστα η μαρτυρία περί υπάρξεως του έργου αυτού βρίσκεται στον Ιερώνυμο. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει το κείμενο για να γνωρίζουμε... Παρόλα αυτά υπάρχει μάλλον υπόθεση ότι δεν συντάχθηκε αυτό το έργο από τον Άγιο, αναφέρεται στα νόθα έργα, αλλά νομίζω ότι τα κείμενα τα οποία φτάνουν μέχρι στις μέρες μας μέσα από τις εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν
πρώτον δια της αντιγραφής και στη συνέχεια μέσα από την πατερική γραμματεία, νομίζω μας δίνουν πολύ σημαντικά, όπως είπα, στοιχεία που δείχνουν την διδασκαλία της Εκκλησίας μέσω της διδασκαλίας του Ιουστίνου την περίοδο εκείνη, με σημαντικότερα, επαναλαμβάνω, για να συνδέσουμε αυτά τα οποία θα δούμε στη συνέχεια, τις δύο απολογίες και τον προς Τρίφωνα Ιουδαίο διάλογο. Εκείνο που αξίζει να σημειώσουμε πριν δούμε ίσως, αν θέλετε, τα έργα αυτά λίγο πιο αναλυτικά στον χρόνο που έχουμε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δύο απολογίες, εξού και απολογητής πατέρας, έρχονται να απαντήσουν στις κατηγορίες που προέρχονται από τον ειδωλολατρικό χώρο. Και απ' την άλλη έχουμε τον διάλογο προς Τρίφωνα, ο οποίος διεξήχθη πιθανότατα περί το 136 στην Αθήνα και αναφέρεται στις σχέσεις χριστιανισμού-ιουδαϊσμού. Μέσα από το έργο του Ιουστίνου απαντάτε και δίνεται μια απάντηση στις επιθέσεις των δύο κυρίων, θα έλεγα, αντιπάλων της χριστιανικής πίστης. Από τη μία είναι ο Ιουδαϊσμός και από την άλλη είναι ιδωλολατρικές δοξασίες, η ιδωλολατρική θρησκεία, παρουσιάζοντας την θέση των χριστιανών έναντι του Ιουδαϊσμού, από τον οποίο ξεκίνησε, και έναντι του ιδωλολατρικού κόσμου εντός του οποίου αναπτύσσεται. Ο Ιουστίνος δραστηριοποιείται την εποχή των αυτοαποκολουμένων φιλοσόφων Αντωνίνου και Μάρκου Αυριλίου, στους οποίους και απευθύνει αυτές τις απολογίες, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Δεδομένης λοιπόν της θετικής τάσης των αυτοκρατόρων προς την ελληνική φιλοσοφία, η οποία γνωρίζουμε ότι επηρέασε το ρωμαϊκό κόσμο, ο Ιουστίνος επιχειρεί να παρουσιάσει τη χριστιανική πίστη, την πίστη μέσω της φιλοσοφίας, ώστε να την κατεστήσει θελτικότερη προς αυτούς. Θέλει να κερδίσει τη συμπάθειά τους και γι' αυτό δεν διστάζει να τονίσει όλα όσα ενώνουν το χριστιανισμό με την ελληνική φιλοσοφία, δίνοντας για πρώτη φορά στον χριστιανισμό το ένδυμα της φιλοσοφίας. Ξέρετε, δεν αλλοιώνει το χριστιανικό κήρυγμα, δεν αλλοιώνει την πίστη της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί όμως εκείνα τα στοιχεία από την φιλοσοφία που θα τον βοηθήσουν ώστε να εκφράσει την αλήθεια της πίστεως εκεί σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται. Ο χαρακτήρας λοιπόν της απολογητικής διάθεσης του Ιουστίνου θα έλεγα ότι είναι τόσο αρνητικός όσο και θετικός. Δηλαδή γράφει για να αποτιμήσει τη χριστιανική διδασκαλία παρά για να αρνηθεί τις κατηγορίες που προσάπτονταν στον χριστιανισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έρχεται να απολογηθεί. Βέβαια μιλάμε για απολογητές πατέρες και για απολογητικό έργο, αλλά δεν έχετε να απολογηθεί, ξέρετε, σαν να έχει κάνει, θα έλεγα πολύ απλοϊκά, κάτι κακό ή θέλει να δικαιολογήσει την πίστη του, αλλά μέσα από τον απολογητικό του λόγο παρουσιάζει την χριστιανική διδασκαλία και την αποτιμά και δείχνει το μεγαλείο αυτής έναντι των δοξασιών που υπάρχουν, τόσο απέναντι ως προς τον Ιουδαϊσμό, τόσο και ως προς την ειδωλολατρία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τα κείμενα του Ιουστίνου να χαρακτηρίζονται από εκφραστικά στοιχεία. Έχει έναν λόγο και μέσα από αυτόν έρχεται, παρόλο που μπορεί να χαρακτηρίζεται από τους ερμηνευτές όχι ιδιαίτερα πλούσιος, έτσι, λογοτεχνικά και ρητορικά, mm-hmm. ως προς τα χαρίσματά του. Άλλωστε υπάρχουν πολλές επαναλήψεις και παρεκφάσεις. Παρόλα αυτά τα κείμενά του θέλουν, διότι τα ελαττώματα τα οποία θα μπορούσε να συναντήσει κανείς στο κείμενο ως προς την μέθοδο, ως προς το λόγο, δηλαδή το ρητορικό λόγο, όχι ως προς το περιεχόμενο, νομίζω κάμπτονται όλα αυτά τα ελαττώματα μπροστά στον άφθονο πλούτο των σκέψεων, της θέρμης και της ειλικρίνειας με την οποία τα εκφράζει. Έτσι λοιπόν φτάνουμε
στο έργο του Ιωστίνου και βλέπουμε ότι οι κύριοι άξονες της διδασκαλίας του είναι η επαλήθευση των προφητιών στο πρόσωπο του Χριστού και η δυνατότητα του ανθρώπινου λόγου να προσεγγίζει ικανοποιητικά την αλήθεια. Για τον απολογητή Ιουστίνο, η επαλήθευση των προφητιών είναι το ισχυρότερο επιχείρημα για την ορθότητα της πίστεως, της χριστιανικής πίστεως. Ο μοσαϊκός νόμος περιέχει την αλήθεια, αλλά είναι ατελής. Αυτή η σκέψη μάλιστα αποτελεί το δεύτερο κέντρο των απόψεών του, τη στιγμή που η έμφαση στις επαληθευμένες προφητείες αποτελεί αφετηρία της θεολογίας του. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσέγγιση του ανθρώπινου λόγου, του νου δηλαδή, στις θείες αλήθειες, το έργο του Ιουστίνου προάγει την άποψη ότι η Εκκλησία και ο κόσμος καταξιώνεται απόλυτα στη συνδιαλλαγή του με την Εκκλησία. Και αυτό είναι δυνατό κατά τον Ιουστίνο, γιατί η αλήθεια επαληθεύεται εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος δρά μέσω της άσαρτης παρουσίας του και πρώτης εν ανθρωπίσεως. Αυτή η αλήθεια όμως δεν έχει πλήρως αποκαλυφθεί και δρούσε αποσπασματικώς στην ανθρώπινη διάσταση, και εδώ μας εισάγει στη θεωρία του σπερματικού λόγου που θα δούμε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα πολλοί φιλόσοφοι να την παρεμηνεύσουν και να την παρουσιάσουν. Έτσι λοιπόν ο Ιωστίνος βλέπει στον Ιουδαϊσμό και λέγει ότι να, οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτές οι οποίες μιλούν για τον Χριστό και πραγματώνονται, επαληθεύονται στο πρόσωπο του Χριστού, και από την άλλη στην ειδωλολατρεία, στον φιλοσοφικό κυρίως λόγο, βλέπουμε ότι και εκεί, στον φιλοσοφικό λόγο, υπάρχει ο λεγόμενος σπερματικός λόγος, υπάρχουν ψήγματα αληθείας τα οποία οι φιλόσοφοι γνωρίζουν και παρουσιάζουν, και βέβαια είναι αυτά που θα χρησιμοποιηθούν από τους πατέρες στη συνέχεια, αρχής γεννωμένης από τον Παύλο, τον Απόστολο, αλλά και από τον Ιουστίνο και τους μετέπειτα πατέρες της Εκκλησίας, για να δείξουν και να ότι ο κόσμος πράγματι ήταν προετοιμασμένος για να αποδεχθεί το σωτηριώδες μήνυμα του Χριστού, ο οποίος είναι ο μόνος και αληθινός Θεός. Και έτσι φτάνουμε στα τρία σπουδαία έργα του Ιουστίνου. Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Μανώλη, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.
αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα μεγάλα αφιερώματα με την Σμαραγδή Καράγιωργα. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Άγιος Ιουστίνος, ο μάρτυρας, ο απολογητής, ο φιλόσοφος, και κοντά μας είναι να μας παρουσιάσει το έργο του ο κύριος Γιώργος Μανώλης, θεολόγος με ειδίκευση στην ερμηνευτική θεολογία. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα έργα του. Να δούμε πρώτα τον διάλογο προς Τρίφωνα, που αποτελεί ένα σπουδαίο θεολογικό έργο της αρχαίας Εκκλησίας και συνάμα είναι και το αρχαιότερο σωζόμενο αντιουδαϊκό έργο, κυρία Καράγιωγα, το οποίο εξισορροπώντας παρατάφτα έξοχα για πρώτη φορά στο χώρο της Εκκλησίας τα ρεύματα του αντινομισμού και νομισμού, του αντιουδαϊσμού και φιλοϊουδαϊσμού. Έρχεται δηλαδή ακριβώς να ισορροπήσει τα πράγματα, έρχεται να παρουσιάσει τον μέτρο σε αυτή την έκθεση, σε αυτόν τον διάλογο, ο οποίος εκτείνεται σε 142 κεφάλαια. Είναι ένα σπουδαίο έργο, είναι ένας διάλογος, μια συζήτηση που κάνει ο Ιουστίνος με έναν Ιουδαίο νομοδιδάσκαλο, τον Τρίφωνα, και το έργο αυτό, όπου όπως είπαμε στην ουσία είναι ένας διάλογος μεταξύ ενός Ιουδαίου και ενός χριστιανού, ο Άγιος διηγείται την ιστορία του για την περιήγησή του σε διάφορες φιλοσοφικές σχολές και την μεταστροφή του στον χριστιανισμό. Ο Τρίφωνας όμως τον ειρωνεύεται, λέγοντάς ότι θα προτιμούσε να συνομιλεί με κάποιον που δεν θα φρονούσε φιλοσοφικώς τα περί χριστιανισμού, και ο Ιουστίνος, ενοχλημένος από την παρατήρηση αυτή, θέλησε να απομακρυνθεί, μας δείχνει τον διάλογο, είναι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μέσα στο κείμενο, είναι ένα κείμενο θα έλεγα ζωντανό που μας δείχνει την πορεία του διαλόγου, αλλά τον συγκρατούν οι συνομιλητές του, και σχετικά με τον διάλογο ο Ευσέβιος αναφέρει ότι ο διάλογος έλαβε χώρα στην Έφεσο. Υπάρχουν άλλες απόψεις, όπως είπε προηγουμένως, ότι έγινε στην Αθήνα. Σημασία έχει βέβαια πάντοτε το περιεχόμενο, και βλέπουμε ότι κύριο ζήτημα του έργου είναι ο νόμος. Ο Τρίφωνας αναφέρει πως καμία σωτηρία δεν μπορεί να επέλθει από την εγκατάλειψη του Θεού και την πίστη σε έναν άνθρωπο, όπως ισχυρίζεται, αναφερόμενο στο πρόσωπο του Χριστού. Ο απολογητής τώρα, ο Ιουστίνος, δεν απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, την θεωρεί θεόπνευστη, είναι μέρος της Θείας Οικονομίας, αλλά θεωρεί πως οι Ιουδαίοι παρανόησαν το νόημά της, την αλλίωσαν και μάλιστα αγνόησαν τις προπαρασκευαστικές θεοφάνειες του Τριαδικού Θεού. Αυτή η αλλίωση επέφερε την ανάγκη για μια νέα, για μια Καινή Διαθήκη που θα έχει ένα παγκόσμιο και αιώνιο κύρος. Η εκπλήρωση τελικά των προφητιών στο πρόσωπο του Χριστού δείχνει ότι αυτός ήταν ο εμφανιζόμενος Θεός της Θεοφάνειας της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος εμφανίστηκε στους προφήτες και μίλησε, εμφανίστηκε στους πατριάρχες και μίλησε στους προφήτες. Ο παλαιός νόμος ήδη με την παρουσία του Χριστού αντικαταστάθηκε από την μετάνοια και την αγάπη, και ο Χριστός με την ενανθρώπισή του κατεστάθη κεφαλή του νέου γένους, και αυτό μας θυμίζει πολύ έντονα αυτό που θα δούμε στη συνέχεια της θεολογικής σκέψης των πατέρων, οι οποίοι μιλούν για τον παλαιό Αδάμ και για τον έσχατο, για την παλαιά, για την πρώτη Εύα και την εσχάτη Εύα, που είναι η Παναγία ή η Εκκλησία. Επομένως βλέπουμε ακριβώς ήδη να θέτονται τα θεμέλια της ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης ακριβώς ως τύπος, ως προτυπώσεις και εν γένειο προφητικός λόγος, ως προφητικός λόγος για το πρόσωπο του Χριστού. Αν μάλιστα η εμφάνιση του Χριστού υπό τον παθητικό μανδύα που ενεφανίστηκε είναι τόσο ενεργητική, όταν ο Κύριος θα έρθει εν δόξη, θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, σημειώνει ο Ιουστίνος.
Στο έργο αυτό μάλιστα ο Ιουστίνος θα έλεγα ότι έρχεται ακριβώς να αναδείξει μία, θα έλεγα, θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Θέλει να προετοιμάσει την ανθρωπότητα για τον ερχομό του Μεσσία, τον οποίον προαναγγέλουν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και μάλιστα θα έλεγα ότι σε αυτό το σε αυτόν τον διάλογο και μάλιστα στο τέλος, στον διάλογό του αυτόν με τον Ιουδαίο Τρίφωνα, ο Άγιος Ιουστίνος λέει την άποψη ότι την θέση του εκλεκτού λαού τώρα την έλαβαν ποιοι? Εκείνοι οι οποίοι αποτελούν το νέο Ισραήλ, την Εκκλησία, και μέσα σε αυτήν είναι και οι Ιουδαίοι, αλλά είναι και εθνικοί, είναι ειδωλολάτρες, οι οποίοι πίστευσαν στον Χριστό, και αυτή είναι η υπέρβαση. Μία υπέρβαση την οποία ήδη συναντούμε μέσα στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όταν οι προφήτες μιλούν για μία νέα Ιερουσαλήμ, για έναν λέον λαό, στον οποίο θα είναι μέσα και οι Ιουδαίοι, αλλά και τα έθνη τα οποία θα προσκυνήσουν τον αληθινό Θεό. Όλος αυτός ο προφητικός λόγος πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα μέλη του νέου Ισραήλ, σύμφωνα με τις προφητείες, και κυρίως οι εθνικοί ειδωλολάτρες στους οποίους αναφέρεται ο Ιουστίνος, γίνονται τώρα τέκνα Θεού και θεοί κατά χάριν. Επομένως βλέπουμε πόσο δυνατός είναι μέσα από τον λόγο του αυτό ο Ιουστίνος, αναφερόμενος στην αξία και στη σημασία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία ακριβώς προφητεύει περί του Κυρίου, και βέβαια θέλει να δείξει την ανωτερότητα της χριστιανικής πίστης, διότι δεν αποτελεί την ολοκλήρωση της φανέρωσης του Θεού και του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μία ενότητα, και μάλιστα θα έλεγα ότι σκοπός βασικός αυτού του έργου είναι η ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είναι η σύνθεση. Έτσι λοιπόν στη μία, στο πρώτο μέρος θα λέγαμε, τονίζεται ο καιρικός και προπαρασκευαστικός χαρακτήρας του Μωσαϊκού Νόμου και όλης της Παλαιάς Διαθήκης, και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, συνδέονται οι προφητείες με το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου, ο οποίος αποδεικνύεται Υιός του Θεού και ο επιγγελμένος Μεσσίας, του οποίου η λατρεία δεν αντιβαίνει στην μονοθεία. Στο τρίτο μέρος του έργου αναπτύσσεται η άποψη ότι στον Θεό Πατέρα τη θέση του εκλεκτού λαού του Ισραήλ λαμβάνουν, όπως είπα προηγουμένως, τώρα όσοι εθνικοί πίστευσαν ή θα πιστέψουν στον Χριστό, που είναι η κεφαλή του νέου εκλεκτού γένους, του γένους των χριστιανών. Αυτή είναι τέκνα Θεού, θεοί όπως είπαμε κατά χάριν. Και τελειώνει με τον επίλογο το έργο του Ιουστίνου με το 142ο κεφάλαιο, και αναδύεται μέσα από αυτό το σπουδαιότατο θεολογικό έργο της Εκκλησίας μας ακριβώς η σύνθεση της Παλαιάς με την Καινή Διαθήκη, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στην εποχή του Ιουστίνου, ο οποίος αντιμετωπίζει ακριβώς τον Ιουδαϊσμό και τον διωγμό του Ιουδαϊσμού έναντι του Χριστιανισμού, αλλά νομίζω μας δίνει μέχρι τις μέρες μας εκείνα τα εφόδια ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες απόψεις και στην εποχή μας, κυρία Καράγιουργα, για την χρησιμότητα ή όχι της Παλαιάς Διαθήκης στην ζωή και την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και κατά πόσον ο χριστιανισμός αποτελεί συνέχεια της Παλαιάς του Ιουδαϊσμού ή αποτελεί η ολοκλήρωση και η φανέρωση της αλήθειας, όπως αυτή προτυπώνεται πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη και αποκαλύπτεται βέβαια στην Καινή δια του Υιού και Λόγου του Θεού, έχοντας πάντοτε νομίζω στο μυαλό μας
τον λόγο του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή, ο οποίος αναφέρει ότι πολυμερός και πολυτρόπος, δηλαδή με πολλούς τρόπους, μέσα από πρόσωπα, μας μίλησε κατά το παρελθόν ο Θεός στα έσχατά μας χρόνια, αναφέρεται στην εποχή του Παύλους, δια του Υιού του. Έχουμε δηλαδή φανέρωση του Θεού μέσα στην ιστορία και στη ζωή του ανθρώπου, και έτσι πραγματώνεται το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Να σας ξεκουράσουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε. Ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στα μεγάλα αφιερώματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και κυρίως με το θεολόγο μας Γιώργο Μανώλη, Άγιος Μάρτυρας Ιουστίνος ο Φιλόσοφος, ο Απολογητής και τα έργα του. Διάλογος λοιπόν προς Τρίφωνα και συνεχίζουμε, κύριε Μανώλη. Στη συνέχεια έχουμε την πρώτη απολογία, μια πραγματεία η οποία ήταν ευρέως διαδεδομένη από τον Ευσέβη μέχρι και της εποχής του Φωτίου. Είναι ένα από τα σημαντικότερα και εκτενέστερα, ή μάλλον αποτελεί το σημαντικότερο και εκτενέστερο απολογητικό κείμενο της Αρχαίας Εκκλησίας. Απευθύνεται προς τον Αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, τους θετούς υιούς του και την σύγκλητο, και η χρονολογία συγγραφής της τοποθετείται περί το 150, το αργότερο μέχρι το 155,
ενώ το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης προϋποθέτει ως τόπο συγγραφής τη Ρώμη. Ο Ιουστίνος απευθύνεται πρώτιστα προς τους άρχοντες της εποχής και δευτερευόντως προς τους λογίους. Έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτό το έργο, στο οποίο όπως είπαμε επαινεί τους αυτοκράτορες και τους συγκλητικούς, τους χαρακτηρίζει και λέγει ότι είναι φιλόσοφοι και εραστές της παιδείας. Και αυτό, και το σημειώνει στην συνέχεια ο Ιουστίνος, το λέγει διότι με αυτόν τον τρόπο τους υποχρεώνει να σέβονται την αλήθεια και να μην καταδικάζουν τους χριστιανούς προτού να μάθουν τι πιστεύουν και τι πράττουν στη ζωή τους. Τους επαινεί με αυτόν τον τρόπο, τους επαινεί λέγοντάς τους φιλοσόφους και εραστές της παιδείας, και εφόσον είναι φιλόσοφοι και εφόσον αγαπούν την παιδεία, θα πρέπει να είναι και αντικειμενικοί και να γνωρίζουν στην περίπτωση των χριστιανών τι πιστεύουν, τι πράττουν, και ώστε ακριβώς να μην φτάνουν στην καταδίκη των χριστιανών, διότι αν γνώριζαν, λέει, δεν θα δίωκαν τους χριστιανούς. Αρχικώς δίνει μια αμυδρή εικόνα του χριστιανικού βίου, όπου με ευγένεια, λιτότητα και απέριτα ρητορικά σχήματα τους εγκαλεί, διότι οι χριστιανοί είναι μόνοι από όλες τις θρησκείες που δεν δικαιούνται να τελούν ελεύθερα τις λατρευτικές τους πράξεις, ενώ συνάμα διώκονται μόνο και μόνο για το όνομα χριστιανοί. Στη συνέχεια αμήνεται των κατηγοριών που προσάπτονται στους χριστιανούς ως αθέους, συνωμότες και ανήθικους, καθώς αυτές αποτελούν, όπως βεβαιώνει στον λόγο του ο Ιουστίνος, αποτελούν γεννήματα φόβου και μίσους, καθώς και ψευδών κατηγοριών. Οι διώξεις όμως, τονίζει ο Ιουστίνος, κανένα αποτέλεσμα δεν έχουν, διότι δεν δύναται να βλάψουν ειδικώς τους χριστιανούς. Ο Ιουστίνος μάλιστα ισχυρίζεται πως δεν είναι άθιοι οι χριστιανοί επειδή αρνούνται την προσκύνηση ψεύτικων θεών, ενώ ο βίος τους είναι ηθικός και δεν πορεύονται με πορνείες, όπως διαδεδομένα συμβαίνει στον ειδωλολατρικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, στο έργο αυτό ο Ιουστίνος αναφέρει ακριβώς ότι οι χριστιανοί πιστεύουν στον αληθινό Θεό και αυτό τους κάνει ειρηνικούς και υπάκους πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και όχι ανυπότακτους και επαναστάτες. Σέβονται ακριβώς με βάση το βιβλικό λόγο του Κυρίου στο Ευαγγέλιο, τα του Κέσαρου στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Μάλιστα, στη συνέχεια της απολογίας του, ο Άγιος Ιουστίνος παρουσιάζει τρία μεγάλα επιχειρήματα για να υπερασπίσει τη χριστιανική πίστη. Πρώτον, μιλάει για τον ηθικό βίο των χριστιανών. Δεύτερον, μιλάει για την κατάπτωση των ειδωλολατρών, οι οποίοι κάνουν έργα που προσβάλλουν ακόμη και τον κοινό ανθρώπινο νου. Και τρίτον, μιλάει για τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που επαληθεύθηκαν στα χρόνια της Καινής. Και λέει ότι οι προφητείες αυτές είναι ανώτερες από όλα τα φιλοσοφικά συστήματα. Λέει μάλιστα στο σημείο αυτό ο Ιουστίνος ότι ο Πλάτωνας δανείστηκε αλήθειες από τον Μωυσή, γιατί ο Μωυσής είναι ο αρχαιότερος από όλους τους συγγραφείς. Έτσι λοιπόν ο Ιουστίνος, χρησιμοποιώντας χωρία από την Παλαιά Διαθήκη για το πρόσωπο του Χριστού από τη μία και αντλώντας επιχειρήματα από τον εθνικό και ειδωλολατρικό κόσμο, έρχεται να αποδείξει ότι οι λόγοι αυτοί τόσο της Παλαιάς Διαθήκης όσο και του φιλοσοφικού και ειδωλολατρικού κόσμου πιστοποιούν την χριστιανική αλήθεια. Γι' αυτό και αναφέρει πως φιλόσοφοι πήραν αλήθειες από τον Μωυσή. Εδώ σας υπενθυμίζω, κυρία Καράγιου, αυτό που είπα στην αρχή στον εισαγωγικό μου λόγο, ότι αναφέρεται στην θεωρία περί του σπερματικού λόγου, τον οποίον θα άξιζε να δούμε στη συνέχεια, και στο τελευταίο στάδιο της απολογίας του κάνει αναφορά στα μυστήρια της Εκκλησίας, ιδίως το βάφτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Το βάφτισμα
κατά το μεγάλο αυτό απολογητή, είναι λουτρό και φωτισμός συνάμα, ενώ τελείται κατά τον εθνικό τύπο. Τα αντίστοιχα, λέει, βαπτίσματα των εθνικών και των Ιουδαίων αποτελούν απλώς παροδία του χριστιανικού βαπτίσματος και είναι άνευ χάριτος. Για τη Θεία Ευχαριστία μας λέει ότι τελείται κάθε ημέρα ηλίου, δηλαδή την Κυριακή. Οι χριστιανοί συναθρίζονται αναγινώσκοντας περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης και των Αποστολικών και Ευαγγελικών συγγραμμάτων, ενώ ο Προεστός απευθύνει επικοδομητική ομιλία. Έτσι λαμβάνουμε στοιχεία και για την λειτουργική ζωή των πρώτων χριστιανών. Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή του μυστηρίου διευχών των συναθρηστέντων, ενώ αποκρούει οποιαδήποτε σχέση με τα γεύματα των μυθραϊστών. Έτσι βλέπουμε το κείμενό του είναι. Έχει το απολογητικό στοιχείο, έχει το θεολογικό χαρακτήρα, αλλά δίνει και τις πληροφορίες για τη λειτουργική ζωή των χριστιανών. Η πληρότητα της περιγραφής της εσωμυστηριακής ζωής της Εκκλησίας έχει τεράστια θεολογική και ιστορική σημασία. Χαρακτηριστικό είναι πως ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το κείμενο αυτό για να αντλήσουν οι μελετητές και οι ερμηνευτές των επόμενων αιώνων στοιχεία για την ζωή και τη διδασκαλία της Εκκλησίας την εποχή εκείνη, την εποχή των διωγμών. Βλέπουμε λοιπόν στο έργο αυτό, στην πρώτη αυτή απολογία του Ιουστίνου, την αξία μέσα από την όπως περιγράφει, μέσα από αδρές γραμμές τα μυστήρια της Εκκλησίας, τη διδασκαλία της Εκκλησίας, τη σχέση της Εκκλησίας με τον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και της του φιλοσοφικού λόγου, και δείχνει αυτήν την συνέχεια η οποία υπάρχει στη διδασκαλία της Εκκλησίας διαρκώς, χωρίς να αλλοιώνεται και χωρίς να να αλλοιώνεται από τις διάφορες αιρετικές δοξασίες και ιδέες. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι εκεί όπου αναφέρεται τα κεφάλαια περί της εσωεκκλησιαστικής μυστηριακής ζωής των χριστιανών, όπως αναφέραμε, που συνιστούν απόλυτα φυσιολογική απόλυξη της πορείας του όλου έργου, στο οποίο δεν διαφαίνεται πρόθεση να κρύψει κάτι από τους εθνικούς, παρουσιάζει την αλήθεια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τελική αποστροφή στους άρχοντες, οι οποίοι δεν θα αποφύγουν την κρίση του Θεού αν επιμένουν να αδικούν τους χριστιανούς. Τους υποδεικνύει ότι πρέπει να ακολουθούν το παράδειγμα του Αυτοκράτορα Ανδριανού, που έδινε με επιστολή του εντολή να μην καταδικάζονται οι χριστιανοί μόνο βάσει φημών. Και μάλιστα παρατίθεται αυτή η ολιγόστοιχη επιστολή. Έτσι, μέσα από αυτό του και από αυτό του μάλλον το έργο, ο Ιουστίνος έρχεται να αντικρούει τις αβάσιμες κατηγορίες των διωκτών της χριστιανικής πίστεως και των χριστιανών, να παρουσιάσει την ζωή των χριστιανών, την αλήθεια όπως αυτή βιώνεται μέσα στην Εκκλησία, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια απέναντι στις ψευδείς κατηγορίες των ειδωλολατρών. Μικρή διακοπή για να πάμε και στη δεύτερη απολογία.
ακολουθεί το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στα μεγάλα αφιερώματα για τον Άγιο Μάρτυρα Ιουστίνο τον Φιλόσοφο και το έργο του με τον θεολόγο μας Γιώργο Μανώλη. Διάλογος προς Τρίφωνα, πρώτη απολογία και δεύτερη απολογία. Λοιπόν. Η δεύτερη απολογία είναι ένα σύντομο κείμενο που αποτελείται μόνο από 15 κεφάλαια, μάλιστα δημιούργησε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αυτοτέλεια και την γνησιότητά του ακόμα, οι οποίες όμως γενικά δεν κλονίστηκαν στη συνείδηση των ερευνητών, κατά πόσο αποτελεί ξεχωριστή η συνέχεια της πρώτης απολογίας, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η απολογία πράγματι έχει πολύ ενδιαφέρον και δείχνει ακριβώς ότι είναι ένα αυτόνομο κείμενο, αν και σύντομο, στο οποίο ο Άγιος Ιουστίνος θα έλεγα ότι παρουσιάζει ακριβώς την άποψή του ότι η φιλοσοφία έχει και αυτή στοιχεία αλήθειας, αλλά αυτά προέρχονται από τον σπερματικό λόγο, τον οποίον έδωσε ο Θεός στον κόσμο, ώστε κάθε άνθρωπος της γης να σκέφτεται και να ενεργεί σωστά. Θέλει δηλαδή να πει ότι κάθε άνθρωπος της γης είναι εικόνα του Θεού και σαν εικόνα του Θεού που είναι, λαχταράει τον Θεό και ψάχνει να βρει την αλήθεια, και ο Θεός ο ίδιος φύτευσε στον άνθρωπο τον πόθο αυτό όταν τον δημιούργησε. Στο έργο αυτό, στην αρχή της πραγματείας, ο Ιουστίνος αναφέρει το περιστατικό μιας γυναίκας η οποία, μεταστραφήσα στο χριστιανισμό, αποφάσισε να διακόψει τους πορνικούς δεσμούς που είχε συνάψει μετά του συζύγου της και άλλων ανδρών. Η ίδια πήρε διαζύγιο τελικώς όταν ο άνδρας της εξέλιπε σε ταξίδι στην Αλεξάνδρεια, αλλά μόλις επέστρεψε κατήγγειλε τη χριστιανική της ιδιότητα με αποτέλεσμα να θανατωθεί η ίδια. Ο Ιουστίνος, με αφορμή την περίπτωση αυτή, διαμαρτύρεται τώρα για την μεταχείριση των χριστιανών, ενώ εκφράζει την φοβία και για τον εαυτό του, λόγω της προφορικής διάλεξής του με τον κοινικό φιλόσοφο. Στη διάλεξη αυτή, ο Ιουστίνος απαντά ότι οι χριστιανοί δεν αυτοκτονούν, διότι αυτό αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Ενώ στο δεύτερο ερώτημα που το απευθύνεται, αναφέρει πως ο ανώνυμος Θεός κατευθύνει την πορεία της ανθρωπότητας δίχως να επιμβαίνει επί λεπτομεριών, εφόσον οι άνθρωποι είναι δεκτικοί της αρετής και της κακίας ώστε να αντιδρούν μόνοι τους. Οι δαίμονες είναι εκείνοι που υποκινούν τους διωχμούς κατά των χριστιανών και προς πάσα κακία. Σε αυτήν την απολογία ο Ιουστίνος θα αναπτύξει, όπως είπαμε, και την θεωρία του σπερματικού λόγου, η οποία διαφοροποιείται ουσιαστικά από την θέση του στην πρώτη απολογία, κατά την οποία είχε εκφράσει την άποψη πως οι φιλόσοφοι είχαν πλησιάσει μερικώς την αλήθεια λόγω κλοπής θεωριών από τους προφήτες. Εδώ βλέπουμε όμως ότι λέγει όχι μόνο αντέγραψαν, αλλά και οι ίδιοι γνώριζαν δια του σπερματικού λόγου. Και αυτή η αλλαγή δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι προκύπτει από την ευρύτερη μελέτη του φιλοσόφου στις συνθήκες των πνευματικών και φιλοσοφικών προβλημάτων χριστιανισμού και της πολιτείας, και ίσως δε διότι η πρώτη απολογία δεν είχε επιφέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ θα είχε ακριβώς προκαλέσει ενδιαφέρον, και έρχεται με αυτή την δεύτερη απολογία τώρα να εντείνει αυτό το ενδιαφέρον και να δώσει απαντήσεις. Μάλιστα στον επίλογό του αξιώνει από τους αυτοκράτορες να καταστήσουν οι χριστιανοί μέσω κάποιας εγκυκλίου γνωστές τις συνήθειες των χριστιανών, ώστε να πάμψει η άγνοια η οποία οδηγεί στις διώξεις του. Σε αυτήν την δεύτερη απολογία έχει πράγματι πολύ ενδιαφέρον αυτή η θεωρία περί του σπερματικού λόγου, και λέγεται σπερματικός γιατί δεν έχει όλη την αλήθεια, αλλά σπέρμα, μέρος μόνο της αλήθειας. Και με βάση αυτό το μικρό σπέρμα που έλαβε, μπορεί να βρει όλη την αλήθεια αν τη θελήσει. Και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους Έλληνες συγγραφείς και φιλοσόφους, οι οποίοι έγραψαν μεγάλες αλήθειες
και μάλιστα βρίσκει στους συγγραφείς αυτούς να αναφορές ακόμα και για τον ερχομό του Μεσσία και αναφέρει παράδειγμα τον φιλόσοφο Σωκράτη, ο οποίος λέγει στους Αθηναίους: «Θα κοιμάστε ο άνδρες Αθηναίοι μέχρι ότου ο Θεός σας λυπηθεί και σας στείλει κάποιον για να σας σώσει». Έτσι βλέπουμε ότι κάθε άνθρωπο, ακόμα και έναν που δεν γνώρισε την αλήθεια του Χριστού, και αυτόν θα πρέπει να τον βλέπουμε με σεβασμό, τονίζει ο Ιερός, ο Άγιος Ιουστίνος, συγγνώμη, γιατί είναι εικόνα του Θεού. Και όχι μόνο είναι εικόνα του Θεού, αλλά μπορεί δια του λόγου να γνωρίσει την αλήθεια και να καταστεί και αυτός κοινωνός της χάριτος του Θεού. Έτσι βλέπουμε την αξία την οποία έχει ο σπερματικός λόγος στη ζωή του ανθρώπου, καθώς μέσω αυτού ο άνθρωπος έχει όλα εκείνα τα εφόδια εσωτερικά να αποδεχθεί το σωτηριώδες μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτά λοιπόν είναι τα έργα του Αγίου Ιουστίνου, έτσι, τα σίγουρα. Ναι. Επίσης, να αναφέρουμε πολύ επιγραμματικά και το μαρτύριο Πτολεμαίου και Λουκίου. Είναι ιδιαίτερη σημασία ότι ο Ιουστίνος στη δεύτερη απολογία του περιγράφει με πολύ συντομία το γεγονός του μαρτυρίου δύο χριστιανών, του Πτολεμαίου και του Λουκίου, και η έμφαση βέβαια δίνεται στα αίτια που προκάλεσαν το μαρτύριο και που είναι η ανηθικότητα των Ρωμαίων, αλλά οπωσδήποτε έχουμε ενώπιόν μας το πρώτο κείμενο περιγραφής μαρτυρίου. Έτσι θα έλεγα ότι ο Ιουστίνος είναι και συντάκτης του πρώτου χριστιανικού μαρτυρίου του είδους που η θεμελίωσή του γίνεται με το μαρτύριο Πολυκάρπου, και βέβαια έχει και αυτό έτσι ιδιαίτερα μεγάλη αξία και σημασία, γιατί είναι έργα τα μαρτύρια στα οποία ακριβώς καταγράφουν τους αγώνες των χριστιανών οι οποίοι φτάνουν μέχρι μαρτυρίου για την αγάπη του Χριστού. Πώς θα αποτιμούσατε το έργο του στη σημερινή εποχή? Ακριβώς, βλέπουμε ότι το έργο του έχει μεγάλη αξία και φαίνεται ότι η Εκκλησία απέδωσε μεγάλη τιμή στο έργο του Ιουστίνου. Βλέπουμε ότι συγγραφείς της αρχαίας Εκκλησίας επιχείρησαν και πέτυχαν να διασώσουν τα έργα του Ιουστίνου, αντλήσανε στοιχεία και πληροφορίες και εφόδια ακριβώς για να στεγάσουν και να στηρίξουν και τις δικές τους διδασκαλίες στη συνέχεια. Όταν λέω εννοώ δικές τους, εννοώ βέβαια τον θεολογικό λόγο στην δική τους εποχή. Αντλήσανε στοιχεία από τον λόγο του Ιουστίνου και βλέπουμε την σπουδαιότητα του έργου. Ξέρετε, λέει πολύ χαρακτηριστικά ένας σύγχρονος θεολόγος αναφερόμενος στο έργο του Αγίου Ιουστίνου, και λέει ότι στις αναζητήσεις των νέων που στις πολλές φιλοσοφίες του καιρού μας ψάχνουν για την αλήθεια, ο Ιουστίνος είναι πρότυπο πνευματικού οδηγού. Ταιριάζει στο στύπο του σύγχρονου πνευματικού ανθρώπου. Ανήσυχος, ερευνητικός, χωρίς φανατισμούς και προκαταλήψεις, ελέγχει, συζητά, δοκιμάζει. Δεν κατεδίκασε εξ ολοκλήρου τις φιλοσοφίες που γνώρισε πριν γίνει χριστιανός. Τις τοποθέτησε απλώς στις πραγματικές του διαστάσεις. Είναι ανθρώπινα ατελή κατασκευάσματα, περιέχουν σπέρματα μόνο της αλήθειας. Ο χριστιανισμός είναι η ολοκλήρωση της αλήθειας, η φανέρωση του ίδιου του λόγου στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Ιουστίνος λοιπόν οδηγεί τους κυνηγούς της αλήθειας ακόμα και πέρα από τον χριστιανισμό, όπως κατάντησε μέσα στον κόσμο με τους τόσους ιστορικούς του συμβιβασμούς. Βλέπουμε κυρίως τις αιρέσεις, προς το γνήσιο χριστιανισμό, το χριστιανισμό που ενθουσίασε και ήλκησε και τον ίδιον αλλά και κάθε μάρτυρα της Εκκλησίας. Ο Ιουστίνος στο χριστιανισμό βρήκε την αληθινή φιλοσοφία και την αφοβία μπροστά στο θάνατο. Και όπως είπα στην αρχή, ό,τι εθαύμασε στη ζωή των χριστιανών το εφάρμοσε και ο ίδιος. Και αυτή
είναι η καλύτερη μέθοδος φιλοσόφου βίου. Έτσι βλέπουμε, κυρία Καράγιωργο, ότι πράγματι ο λόγος και ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Ιουστίνος μέσα στην Εκκλησία, βλέπουμε ότι μας έδωσε αυτός ο γνήσιος ο άνθρωπος, ο ασυμβίβαστος, ο δυναμικός, κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στο ψεύδος και την αλήθεια, έστω κι αν αυτό σήμαινε γκρέμισμα και εμφανισμό της προηγούμενης πνευματικής του υποδομής μέσα από την φιλοσοφία, και μέσα στην χριστιανική πίστη βρήκε την αλήθεια, μία αλήθεια για την οποία δεν δηλίασε, δεν φοβήθηκε, αλλά στάθηκε απέναντι στους διώκτες, την κήρυξε, την ομολόγησε και με το δρόμο του, με τα βήματά του, οδήγησε και τότε, οδηγεί και σήμερα και σε κάθε εποχή τον άνθρωπο στην αλήθεια, η οποία δεν είναι άλλη από τον έναν και μόνο Θεό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανώλη, για αυτή σας τη συμβολή σήμερα στο αφιέρωμα στον Άγιο Ιουστίνο τον Φιλόσοφο, ο οποίος από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς τον αναφέρουν ότι δεν απέχει πολύ από την αρετή των Αποστόλων, έτσι. Ακριβώς. Και οι συγγραφείς, η πηγή των βιογραφικών στοιχείων είναι τα έργα του βασικά, έτσι, δεύτερος αιώνας, από τους παλιούς, τους αρχαίους, και από τους συγγραφείς όπως ο Τατιανός, ο Ειρηναίος, ο Υπόλυτος, ο Τερτιλιανός και ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή.